Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι 3η 20 Ιουλίου. Πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα με τη βοήθεια του ρεπορτάζ των συναδέλφων, του Νίκο Ελευθερόγλου και του Γιώργου Καλαμέρου. Θα τους δούμε και τους δύο. Καλησπέρα κύριε συνάδελφε. Καλησπέρα. 20 Ιουλίου είναι μια μέρα μαύρη για τον ελληνισμό από το 1974 και μετά. Είναι η επέτειος του Ατήλα, του Ατήλα 1. Και είχαμε βεβαίως και εξελίξεις που σχετίζονται με αυτά που συνέβησαν στα κατεχόμενα, με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν βέβαια. Και θα τα δούμε τώρα, να ξεκινήσουμε με αυτά. Από το 1974 και έπειτα, δυστυχώς, Σωτήρη και Γιώργο, η Τουρκία είναι αυτή που είναι ο ρυθμιστής και ο πρωταγωνιστής στη μαρτυρική Κύπρο. Από την ημέρα αυτή που πολλοί θα την ονομάσουμε από φράδα, ημέρα της εισβολής, 20 Ιουλίου, μέσα σε δύο μέρες, ο πρώτος Ατήλας, οι Τούρκοι κατέλαβαν το 7% της Κύπρου. Να θυμίσω ότι έτσι ιστορικά, ότι εκείνη τη μέρα, να φανταστείτε πόσο εφηδιάστηκε η Κύπρος, ότι το πρωί το ΡΙΚ, την ώρα της εισβολής, έπαιζε πρόγραμμα γυμναστικής. Τώρα που οι Τούρκοι μπαίναν μέσα και λέγανε ότι είναι άσκηση και μην φοβάστε, θα προχωρήσουν όλα. Σήμερα λοιπόν, 47 χρόνια μετά, ο Ερντογάν προχώρησε στον Ατήλα 3, αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, διότι η Ατήλας 3,65%. Πόσο είναι το ποσοστό της γης που ανοίγει, Ακριβώς. Βλέποντας και πλάνα από την κατεχόμενη αμόχωση, το είδαμε πιο πριν. Είδαμε πιο πριν. Τι έκανε λοιπόν σήμερα ο Ερντογάν, παρόλο που χθες εμφανίστηκε καθησυχαστικός και έλεγε ότι δεν θα κάνει κίνηση για τα Βαρόσια. Σήμερα λοιπόν ανακοίνωσε ότι ανοίγει σε πρώτη φάση, δηλαδή επέλεξε τη σαλαμοποίηση της αμοχώς του, ανοίγει το 3,5% της περίκλησης της πόλης. Μια πόλη η οποία είχε σταματήσει ο χρόνος από τις 14 Αυγούστου, γιατί ο δεύτερος Ατήλας ξεκίνησε 14 Αυγούστου, που σηματοδότησε και την κατάληψη του μεγαλύτερου κομματιού του νησιού, το 36% στο βορρά. Από τις 14 Αυγούστου ήταν μια νεκρή πόλη. Λέει, τα άφησαν οι άνθρωποι όλα εκεί. Όποιος έχει φτάσει στα σειρματοπλέγματα, εγώ έχει τυχείο, φαντάζομαι και εσείς. Για το ρεπορτάζ. Και να δούμε την νεκρή Κύπρο από την άλλη πλευρά, το κομμάτι δηλαδή το οποίο είναι νεκρό εδώ και 47 είναι χρόνια. Είναι απόκοσμο. Είναι πραγματικά ένα θέαμα το οποίο σου σφίγγει την ψυχή σου. Τώρα ανοίγει κάποια οικοδομικά τετράγωνα. Ανοίγει, λέει, μια γειτονιά. Αλλά δημιουργεί ουσιαστικά τετελεσμένα, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα καθίσει στο τραπέζι η πλευρά, η τουρκική και η τουρκοκυπριακή, να ξεκινούν και με. Έτσι κάνει πάντα η Τουρκία. Και με παραπάνω. Σε ξεκινάει με δεδομένα ότι την επόμενη φορά που θα συζητήσει θα έχει δεδομένα πράγματα. Και το δεδομένο πράγμα που από σήμερα τουλάχιστον ισχύει στην Αμόχωση, το παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, δηλαδή αύριο νομίζω θα γίνει συζήτηση στο έκτο Συμβούλιο Ασφαλείας για το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και τη κίνηση αυτή του Ερντογάν, παρόλο που είχε προειδοποιηθεί τόσο από. Στα παλιά του, στα παπούτσια. Αυτή είναι η συμπεριφορά και αυτή είναι η τακτική των Τούρκων σε πάρα πολλά θέματα. Πάντως, Νίκο, εσύ κάνεις το κυβερνητικό, εγώ κάνω την αντιπολίτευση. Αυτό που μου έρχεται να πω σαν πιο ενδιαφέρουσα παρέμβαση ήταν του κυρίου Σαμαρά σήμερα. Ναι, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν μπορούν να είναι όμοιρες των προκλήσεων και των απειλών. Ότι ενώ μιλούσαμε για ένα καλοκαίρι κατευνασμού και ήσυχο, συνεχίζει τις προκλήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό. Ο κ. Σαμάς στην ουσία ζήτησε να σταματήσει ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας με αφορμή την κίνηση του κ. Ερντογάν. Δεν συζητάς με τον πειρατή του. Αυτό το είχε πει πριν τον ανασχηματισμό πέρσι του καλοκαίρι. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Σαμαρά. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει θέση. Αυτή είναι η θέση του. Δεν είναι θέμα αν καλύπτουμε κυβέρνηση ή αντιπολίτευση οτιδήποτε. Είναι ένα εθνικό θέμα η Κύπρος. Πρέπει να είμαστε σε μια γραμμή κοντά στους Κύπριους αδελφούς μας, οι οποίοι πραγματικά δοκιμάζονται σήμερα, αλλά φοβούμαι ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει καν γενιά των ανθρώπων που βίωσαν τον Ατήλα και έχουν ζωντανές αναμνήσεις. Και επειδή το έχουμε ξαναζήσει αυτό το δράμα στην Ελλάδα και με την Θράκη και με την Μικρά Ασία, και ο χρόνος δεν λειτουργεί δυστυχώς υπέρ των. Ξεκινήσαμε από τις αλήτρες της πατρίδας και φτάσαμε στις αλήτρες. Υπάρχει ένα ζήτημα να σταματάς το διάλογο και να λες δεν συζητάω. Αυτό άλλο. Λέει και ο Σαμαράς. Υπάρχει, ναι, αυτό λέει. Ότι επίσημο διάλογο του δεν έχει μόνο. Στη διαχείριση που κάνεις, γιατί το θέμα είναι, δεν είναι διμερές. Είναι ένα διεθνές θέμα αυτό. Και επειδή λοιπόν, στο διεθνές θέμα, αν πεις και εσύ δεν μιλάς, δεν συζητάς, είναι ένα ζήτημα πώς αντιμετωπίζει η υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι πως η Τουρκία, έτσι. Εγώ δεν θα έλεγα είναι απομονωμένη, αλλά είναι στριμωγμένη από τη διεθνή κοινότητα. Από τους Αμερικανούς κυρίως. Στην Ευρώπη πήρε τη θετική ατζέντα. Πάντως γίνεται μια συζήτηση και πήρε πρωτοβουλία ο Μεντέν να το ξαναφέρει το θέμα των κυρώσεων και μάλιστα και με αφορμή τα Βαρόσια να ζητήσει και περισσότερες κυρώσεις. Να δούμε αν λοιπόν, ο Μπάιντεν θα πω, ότι το θέμα αυτό θα το κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο και την κυρία Γιανακοπούλου από το Κίνημα Αλλαγής και νομίζω θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο θα δούμε τον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών που θα είναι μαζί μας. Πάμε να δούμε και τα της πανδημίας πριν πάμε στον κύριο Σταϊκούρα. Ναι, εξακολουθεί και το τέταρτο κύμα σαρώνει. Βλέπουμε σήμερα έναν αριθμό που είχαμε να το δούμε από τις 20 Απριλίου, γι' αυτό το βάλαμε και στο σούπερ από κάτω. Είναι πολύ μεγάλη η τάση ανόδου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικά στον Ευρωπαϊκό Νότο.
Παντού. Τα νούμερα είναι παντού ψηλά. Και στο αγορά, και στη Μεγάλη Βρετανία. Και η Μεγάλη Βρετανία καταγράφει ακριβώς το κόστος του Euro. Ναι. Δηλαδή εκεί βλέπουμε μια τάση ανόδου. Είναι 9 μέρες από τον τελικό έχουν πολύ περάσει. Πολύ σημαντικό, όπως και στην Ιταλία. Λένε ότι η επιστροφή των φιλάθλων και τα πανηγύρια που ακολούθησαν άφησαν με πολύ γρήγορους ρυθμούς τα κρούσματα. Να πούμε ότι αφορά την Ελλάδα τώρα. Έτσι. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση καταλήγει να ξανανοίξει αυτό το κομμάτι, να πάνε δηλαδή, πίσω το μικρό lockdown, όπως το ονομάζουμε, της Μυκόνου. Η πληροφόρηση είναι ότι σκέφτεται από 26, έτσι αλλιώς τέλειωνε τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί στην Μυκόνου. Αυτό που βλέπουμε, στο, αν χρειαστεί το μοντέλο Μυκόνου, θα εφαρμοστεί και αλλού, δηλαδή τι. Μέτρα 6 ημερών. Γιατί αυτό είναι η κυβέρνηση. Λίγο κωμικό τώρα, έτσι. Κοίταξε. Θα εξαρτηθεί αν είναι κωμικό, αν πραγματικά βλέπουμε περιορισμούς των κρουσμάτων, δηλαδή αν η τάση με αφορμή τα μέτρα αυτά μαζεύει το πρόβλημα. Πριν ακόμα από Σάββατο, το Σάββατο πάρθηκε η απόφαση και έχουμε Τρίτη. Από Σάββατο Τρίτη, πώς αξιολογήθηκε ότι μπορεί να ανοίξει. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα δεν έχει ανοίξει την Τρίτη. Θα ανοίξει σε 8 μέρες. Άρα θα έχει μεσολαβήσει μία εβδομάδα. Θεωρεί λοιπόν ότι η κυβέρνηση με τον τρόπο που θα έχει κάνει θα έχει μαζευτεί, αυτό τουλάχιστον δεν έχει τάση. Αλλά αυτό που πιστεύει ότι έχει μαζευτεί είναι αυτό που παρατήσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες, ένα ξέφρενο γλέντι από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, τον άνθρωπο που βρίσκονταν στη Μύκονο. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση. Μακάρι να πάει καλά. Ήταν ένα πείραμα, δοκιμάστηκε, φαίνεται το υλοποιούμε. Αν χρειαστεί και ήταν μια προειδοποίηση, όπως τα λέγαμε. Και κράξιμο, αντιδράσει. Το μοντέλο είναι αρκετές οι πιέσεις. Βέβαια αυτό που υπόθηκε ότι έχει πάρα πολλές ακυρώσεις. Αυτό είχαμε πει πάντως ότι θα πάει αυτό μέχρι πότε. Μέχρι τις 26. Δηλαδή έτσι έτσι για μια εβδομάδα. Δεν είχε ανακοινωθεί για 15 μέρες. Αυτό είχε ανακοινωθεί. Δεν αλλάζει κάτι στην ανακοίνωση. Απλώς σκέφτομαι και εγώ όπως και εσύ Γιώργο φωναχτά ότι. Αυτοί οι 100.000 άνθρωποι πώς είναι, δεν ξέρω τι εγώ ακριβώς, γιατί ακούω από 50 μέχρι 200, δεν ξέρω πώς είναι στο νησί. Που έφυγαν, ναι. Όχι, που ήταν στο νησί και έχουν μείνει στο νησί. Τι θα αλλάξει από την άλλη Δευτέρα στον τρόπο που δεν διασκεδάζουν, αλλά πάσα επίσης. Κοίταξε, ας ελπίσουμε να λειτουργήσει καλύτερα, γιατί δεν πάει να κλείνει συνέχεια κάθε 5 μέρες κάποιο νησί για να λύσει το πρόβλημα, αλλά φαίνεται ότι η μετάλλαξη Δέλτα θα εξακολουθεί να σαρώνει και να βλέπουμε και άλλα νούμερα να ανεβαίνουν συνέχεια. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε ότι η κυβέρνηση. Είχαμε την παρέμβαση πρώτα τη Εκκλησία, γιατί είχαμε κάνει πολλή συζήτηση γι' αυτό. Ναι. Ουσιαστική πολύ παρέμβαση Εκκλησία αυτή τη φορά, νομίζω εγώ, σε σχέση με την προηγούμενη. Είναι δηλαδή... Υπάρχει μια κινητοποίηση, ένα φυλάδιο με 21 ερωτήματα. Ακριβώς. Που θα μοιραστεί στου νόμου. Εγώ όπω την είδα, όπω την άλλη φορά είπαμε ότι για μένα αυτό που είχε πει ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση είναι ένα παράθυρο που είναι πολύ ανοιχτό. Αυτή τη φορά τα κλείνει τα παράθυρα η Εκκλησία όλα. Και δείχνει προς τον εμβολιασμό σαφέστατα. Ναι. Και αν σκεφτούμε και τις ηλικίες που απευθύνεται, είναι σημαντικό πολύ. Εκεί πρέπει να χτιστεί το τείχος ανοσίας. Να πούμε το κομμάτι που αφορά τα ξενοδοχεία καραντίνας που είχαμε συζητήσει, που ήταν ένα πρόβλημα επακτό και το συζητήσαμε. Έχει τέσσερι, έγινε η πρώτη σύσκεψη. Έγινε η πρώτη σύσκεψη ακριβώς. 19 Ιουλίου. Πάει να προχωρήσει η κυβέρνηση, στην εισαγωγικά από τη λέξη τώρα δεν επίταξη, στο να βρει και άλλα ξενοδοχεία καραντίνας σε διάφορα νησιά, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και μάλιστα να ξεκινήσει και μια προσπάθεια όσοι υπερβαίνουν τον αριθμό και δεν υπάρχουν ξενοδοχεία να έρχονται με τα πλοία στον Πειραιά. Το βάλε το θέμα αυτό ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή σήμερα και είπε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ξενοδοχείων. Αυτό που προέταξε η αντιπολίτευση σήμερα είναι μόνο 40 αυτά, έτσι. Ναι, είναι η ιστορία της ελάχιστης βάσης αγωγής που γίνει χαμός. 20.000 οικογένειες φωνάζουν, διαμαρτύρονται, στέλνουν επιστολές. Ότι τελικά μείναν παιδιά έξω όχι με τη βάση του 3 και του 2,5, το παραμύθι που λέγαμε τόσο καιρό, με 13 στα ειδικά μαθήματα, με 14. Δεν το ξεχνάμε. Ναι. Δεν μπαίνουν όλοι οι υποψήφοι στα πανεπιστήμια. Είχε πει κυβέρνηση 77.000 εισαγωγή. Στην Ελλάδα δεν έχουν καταργηθεί εισαγωγή. Είχαν πει ότι θα μπουν 77.000 άτομα. Τα νούμερα τα καθόρισαν. Θα μπουν 55. Δεν ξέρω πώς θα μπουν, θα σου τα δούμε στο τέλος. 52-55.000. Κοιτάμε, εγώ λέω ότι έχουμε την αίσθηση και το συζητάμε. Λες και μέχρι τώρα, όποιος έδινε εξετάσεις μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Δεν έμπαιναν όλοι στο πανεπιστήμιο. Εγώ το ξέρω. Πέρυσι είχαν μείνει έξω. Αυτό το έλεγαν ως επιχείρημα για να λάβουν. Αν εκτιμήσει, θα μείνουν 25.000. Δηλαδή 50.000 είναι η διαφορά. Η αλήθεια είναι πως επιστρέφοντας και λίγο πιο παλιά. Ναι. Αυτό συνέβαινε. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Εντάξει, δεν τα κάνουμε. Να πω όμως τι μου κάνει εντύπωση και με ενόχλησε εμένα. Με 12-13 δεν έπαιρνε σε κανένα πανεπιστήμιο, έτσι, για να είμαστε εντάξει. Ματέ πουθενά. Ξέρεις τι με ενόχλησε. Εκτός από αυτά τα ντύλες που είπε ο Τσίπρας στην Βουλή, ο κ. Τσίπρας. Λέει, χρησιμοποιείς τη φράση σπρώχνεται πελατάκια στα κολέγια. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους νέους ανθρώπους ως πελατάκια. Ναι. Αυτό με ενόχλησε εμένα. Όταν τους κόβεις, όταν δεν έχουν διδαχτεί σχολείο γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο και είναι από το διαδίκτυο όλο το χρόνο και γράφουν 14. Και τους κόβεις, ενώ γράψεις 18 στα άλλα μαθήματα. Πώς θα αντιμετωπίσει. Ποιος θα αντιμετωπίσει τα πελατάκια, Βρενίκο. Είναι αρχιτεκτονική. Θα τα πούμε όλα αυτά επειδή θα έχουμε και πολιτικό πάνελ. Να το πεις 20.000 οικογένειες. Με εκπροσώπους των κομμάτων που προαναγγείλαν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα τα θέσουμε τα θέματα. Θα το συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε και αυτά μαζί με τα παιδιά. Δεν τις έβαλε ο Νίκος τις βάσεις. Το πάνελ που θα έχουμε. Πάμε αμέσως. Το πανεπιστήμιο της βάλει. Έτσι λέει κύριε Γεραμέρος, όντως. Πάμε αμέσως στον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Τον καλησπέρισουμε και τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας, τον Υπουργό Οικονομικών. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ξεκινώ αμέσως, επειδή λέγαμε για τη Μύκονο. Στη Μύκονο είχαμε μέτρα, έχουμε μέτρα σε εξέλιξη τη εβδομάδα αυτή. Δηλαδή, έχουμε μαγαζιά κλειστά από τις 1 μέχρι τις
6 το πρωί, δεν έχουμε μουσική, υπάρχουν κάποια θέματα με την τοπική οικονομία. Γενικότερα λοιπόν θέλω να σας πω με αφορμή αυτό, αν υπάρχει στο μυαλό σας και στο σχεδιασμό της κυβέρνησης η πιθανότητα, αν αυτό που συνέβη στη Μύκονο χρειαστεί το επόμενο διάστημα με την πανδημία να ανοίξει και σε άλλες περιοχές της χώρας, τι γίνεται με τα θέματα της στήριξης της οικονομίας και αν η στήριξη ως τώρα μας έχει πετάξει λίγο έξω ή πάμε καλά στο κομμάτι των εσόδων του προϋπολογισμού για παράδειγμα και πώς κυλάνε τα έσοδα αυτό το διάστημα. Δώστε μας μια εικόνα. Ωραία, κοιτάξτε να δείτε. Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας συνεχίζουν. Η πλήρης αξιοποίηση αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορώ, αν θέλετε, να στα αναπτύξω σε τίτλους σε λίγο. Σε κάθε περίπτωση, οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας είναι πολύ καλύτεροι από αυτούς που περιμέναμε πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Ναι. Θα δούμε το πώς εξελίσσεται η υγειονομική κρίση και θα επαναλάβω ότι η δυναμική της οικονομίας ακολουθεί τη δυναμική της υγειονομικής κρίσης. Θα δούμε και ανάλογα θα πράξουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε αποδείξει ότι ενεργούμε έγκαιρα, στοχευμένα και συντονισμένα. Είπατε ότι η δυναμική της οικονομίας ακολουθεί τη δυναμική της υγειονομικής κρίσης. Αυτό ακούγεται πολύ λογικό. Η υγειονομική κρίση το προηγούμενο διάστημα έδειχνε να είναι σε κάθοδο και αυτή τη στιγμή η υγειονομική κρίση φαίνεται πως την ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Γι' αυτό σας ρωτάω για το επόμενο διάστημα, επειδή έχουμε και μια εκτίμηση για την ύφεση και για την ανάπτυξη στο επόμενο διάστημα, για το πώς θα πάει η οικονομία. Εσείς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι έχετε μπροστά σας, τι έχουμε μπροστά μας, δηλαδή όλοι μας εμείς. Εγώ θα επιμείνω στην εκτίμηση που έχει κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, ναι, που είναι η πιο συντηρητική όλων αυτών που έχουν δει το φως δημοσιότητας το τελευταίο 20ήμερο, τονίζω, όχι πριν από μήνες, που είναι για μια ισχυρή ανάκαμψη ποσοστία 3,6% το 2021. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όλες οι εκθέσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας σε δύο τελευταίες εβδομάδες είναι αυτό, ναι, νομίζω, έτσι. Συγκλίνουν στο 5. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα έχουμε 4,3, την προηγούμενη εβδομάδα το ανακοίνωσε. Η Τράπεζα της Ελλάδος 4,2. Ή και αξιολόγηση όπως η Fitch την προηγούμενη Παρασκευή 4,3. Και τράπεζες, ελληνικές τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα ή η Πυραιός 5,5 και 6%. Εμείς θα επιμείνουμε, ακριβώς επειδή υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε για την εξέλιξη του τουρισμού το καλοκαίρι, λόγω της δυναμικής υγειονομικής κρίσης, στο 3,6%, ευελπιστώντας ότι το Σεπτέμβριο τα στοιχεία που βλέπουμε μέχρι και σήμερα θα επιβεβαιωθούν για ακόμα ισχυρότερη ανάκαμψη της οικονομίας. Ενδεικτικά, θα σας πω 2-3 στοιχεία τα οποία δεν είναι πριν από εβδομάδες, είναι πολύ πρόσφατα. Ναι. Η απευθείας διεθνής πτήσης και οι αφίξεις τουριστών στο Νότιο Αιγαίο, τα στοιχεία τα πήρα χθες, μέχρι 18 Ιουλίου, ήταν 741.810 άτομα. 741.810. Πέρσι, μέχρι 31 Οκτωβρίου, ήταν 1,1 εκατομμύριο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε καλύψει στα μέσα Ιουλίου τα 3/4 περίπου της διαδρομής που είχαμε κάνει πέρσι. Ολόκληρης διαδρομής. Ναι, όλο το καλοκαίρι. Ολόκληρης διαδρομής, ναι, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ναι. Και οι κρατήσεις που έχουν γίνει για τους επόμενους μήνες, και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, είναι εξαιρετικές. Χθες στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μου είπαν ότι οι εκτιμήσεις τους είναι, με τα τωρινά δεδομένα, για πάνω από 60% κάλυψη του 2019. Αυτό μια που το λέτε, συγγνώμη. Επειδή είχατε κάνει. Εμείς στον προϋπολογισμό έχουμε βάλει 45%. 45% έχετε βάλει. Γι' αυτό συνολικά έχετε βάλει, όχι για τον Νότιο Αιγαίο, για όλη την Ελλάδα. Σωστά. Για όλη την Ελλάδα 45%. 45%. Το βλέπετε δηλαδή το στόχο 45% ότι θα. Όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Εντάξει, άμα έχουμε καμία μεγάλη δραματική ανατροπή, μια μετάλλαξη που θα ισοπεδώσει όλα, ελπίζουμε όχι. Θα το πετύχουμε το 45% του 19. Εκτιμώ ότι είναι ένας πολύ ρεαλιστικός στόχος. Μάλιστα. Το έλλειμμα σας απασχολεί, κύριε Υπουργέ, γιατί το υπολογίζετε 1 με 3% του ΑΕΠ τον Οκτώβριο του 2020 και το πρώτο εξάμεινο νομίζω ήταν πάνω από 5%. Όχι, δεν με προβληματίζει καθόλου. Mm-hmm. Διότι πολύ απλά αυτό που λέτε ήταν την προηγούμενη χρονιά, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα απανωτά κύματα της πανδημίας το 2021 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα αυτό που έχουμε συμφωνήσει με τους θεσμούς είναι σε πέρα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 7% το 2021. Απολύτως συμφωνημένο με τους θεσμούς. Και μία πράγματι σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή το 2022 θα τίνει το πρωτογενές έλλειμμα προς το 0 και αυτό θα επιτευχθεί με την σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης
αυτονόητο παγκοσμίως και με την ανάκαμψη της οικονομίας η οποία θα οδηγήσει σε υψηλότερα δημόσια έσοδα στο προσεχές διάστημα. Ήδη, για να το συνδυάσω με το προηγούμενο ερώτημά σας, γιατί δεν απάντησα, η πορεία των εσόδων είναι πολύ ικανοποιητική το τελευταίο τρίμηνο. Δηλαδή, να σας πω σε τίτλους. Βιομηχανική παραγωγή για 6 συνεχόμενους μήνες πολύ υψηλότερη από την προηγούμενη χρονιά. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος έχει φτάσει σε προ-πανδημίας επίπεδα. Οι καταθέσεις είναι αυξημένες κατά 33 δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ως ποσοστό του ΑΕΠ, η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση καταθέσεων παγκοσμίως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι καλό, η αύξηση των καταθέσεων, γιατί είναι χρήμα το οποίο δεν είναι στην αγορά, αυτό, έτσι. Είναι χρήματα τα οποία δεν είναι στην αγορά γιατί δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν αφού η αγορά ήταν κλειστή, ναι. Και σταδιακά αξιοποιούνται. Θα πέσουν, λέτε. Είναι δείγμα ότι δώσαμε πολλούς πόρους στην πραγματική οικονομία, ένα κομμάτι των οποίων αποταμιεύθηκε. Πάντως, κύριε Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ ένα τμήμα αυτού να καταναλωθεί. Ναι. Ότι τα 33 δις αυτά πολύ σωστά επισημάνατε, το μεγάλο ποσοστό δεν από τα μέσα νοικοκυριά, από τους πολίτες, αλλά από μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ωφελήθηκαν περισσότερο από τα κίνητρα που έδωσε η κυβέρνηση όλο αυτόν τον καιρό. Τι ισχύει? 57% νοικοκυριά. 57% 33 δις που λέτε είναι νοικοκυριά η αποταμίευση αυτή. Ακριβώς. Επίσημα στοιχεία της Τράπεζης Ελλάδος. Εντυπωσιακό το στοιχείο. Κύριε Υπουργέ, να δούμε λίγο κάτι στην καθημερινότητα. Επειδή θα πάμε και στα ενίκια και όλα αυτά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για τις τράπεζες. Είδα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάναν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής ερωτήσεις για τη συρρήκνωση του δικτύου των τραπεζών. Ο κόσμος στρέφεται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εγώ το θεωρώ θετικό, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Όμως από 1η Ιουλίου, για να κάνεις ένα έμβασμα σε μια τράπεζα, από εκεί που πλήρωνες 90 λεπτά του ευρώ έως 1 ευρώ, πήγε ένα 40. Το είδα εγώ σήμερα που πλήρωσα μια δόση δανείου. Γιατί συμβαίνει αυτό, αφού ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα σιγά σιγά να πηγαίνει σε πολλά υποκαταστήματα, το σπρώχνουμε στο e-banking, ας πούμε. Γιατί να ανέβουν εκεί οι προμήθειες? Αν το πολλαπλασιάσουμε επί τα άτομα που το χρησιμοποιούν, είναι και πάρα πολλά τα χρήματα. Η απόφαση για την συρρήκνωση του δικτύου και τον εργαζομένο στο τραπεζικό σύστημα ελήφθη με την δυστυχώς ατυχή ανακεφαλοποίηση του 2015. Τότε δεσμεύτηκε το τραπεζικό σύστημα να συρρυκνώσει την παρουσία του εντός και εκτός Ελλάδος. Γι' αυτό και θα διαπιστώσετε ότι από το 2015 οφείλει το τραπεζικό σύστημα και σταδιακά κλείνει την παρουσία του στο εξωτερικό, χάνει την παρουσία του σε κρίσιμες περιοχές που είχε οι ελληνικές τράπεζες στο εξωτερικό, συρρυκνώνει το δίκτυό του. Οι αποφάσεις είναι πως σήμερα που βλέπετε να υλοποιείται το τραπεζικό σύστημα είναι απόρρια των δεσμεύσεων του τραπεζικού του συστήματος από την ανακεφαλοποίηση του 2015. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες των τραπεζών που αφορούν κυρίως το κόστος δανειοδότησης και χρηματοδότησης πραγματικής οικονομίας, το οποίο έχει ζητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση να επαναξιολογηθεί, με δεδομένο ότι το κόστος άντλησης πόρων του τραπεζικού συστήματος έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 2 χρόνια, αφού η χώρα έχει βελτιώσει πολύ την αξιοπιστία της, δανείζεται η χώρα με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού, άρα και οι τράπεζες δανείζονται με εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Άρα, και ταυτόχρονα έχουν αυξημένες καταθέσεις. Άρα δεν έχουν λόγο λοιπόν να υπερχρέουν τους πελάτες τους, έτσι δεν είναι? Αυτό που λέτε είναι μια καλή συγκυρία για τις τράπεζες. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μια πίεση από το πολιτικό σύστημα, έτσι ώστε το τραπεζικό σύστημα να επαναξιολογήσει την στάση του απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Είτε αυτό αφορά τον όγκο της χρηματοδότησης πραγματικής οικονομίας, είτε αφορά το κόστος χρηματοδότησης. Βλέπετε η πίεση αυτή αλλά να έχει πυρήνα, αποτελέσματα τα επόμενα διάστημα. Αλλά στον πυρήνα του προβληματισμού σας, δυστυχώς όλα απορρέουν από την ανακεφαλοποίηση του 2015. Σύμφωνοι, αυτή με 6 χρόνια καθυστέρηση, δηλαδή το έμβασμα χρεώνεται από 1 ευρώ 1,40, κύριε Υπουργέ. Τώρα αυτό δεν είναι. Με επιτρέψετε να σας πω πολύ πιστικό σε αυτούς που μας ακούνε. Κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό καταλαβαίνω. Απαντάω στο ερώτημά σας που μιλήσατε για τη συρρήκνωση του τραπεζικού συστήματος. Άρα κάλυψα το ερώτημα για τη συρρήκνωση του τραπεζικού συστήματος. Για τα φυσικά υποκαταστήματα. Σας απάντησα. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές όμως να είναι πιο ακριβές. Λέτε πως πιέζεται όλο αυτό να αλλάξει. Το ερώτημα το δικό μου λοιπόν είναι, εσείς πιέζετε, αλλά βλέπετε σήμερα οι τράπεζες κάνουν αυτό το οποίο περιέγραψε πριν ο Γιώργος. Αρκετά ψηλά. Αν αυτή η πίεση. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι αντικειμενικό στην προσέγγιση μου και κυρίως να απαντάω με επιχειρήματα. Mm-hmm.
Με την ίδια ευκολία που σας λέω ότι υπάρχει μια συστηματική πίεση του πολιτικού συστήματος και της ελληνικής κυβέρνησης και μου προσωπικά από απανωτές συνεδριάσεις που γίνονται κάθε 15 μέρες παρουσία των ίδιων των φορέων της αγοράς. Αυτό δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν. Ποτέ στο παρελθόν δεν κάθεσε στο ίδιο τραπέζι τραπεζικό σύστημα και πραγματική οικονομία. Προσπαθούμε συνεπώς να πιέσουμε για τις κατευθύνσεις που ήδη σας ανέφερα. Ναι. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορώ να μηδενίσω την όποια συμβολή του τραπεζικού συστήματος στο τελευταίο 1,5 χρόνο. Παράδειγμα, έχουν διοχετευτεί μέσω του τραπεζικού συστήματος σε 33.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 80% έχει μέχρι 10 εργαζόμενους, άρα μικρές επιχειρήσεις, 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του ΤΕΠΗΧ και των εγκαιροδοτικών προγραμμάτων. Αυτό δεν μπορεί να μηδενιστεί. 33.000 επιχειρήσεις δανειοδοτήθηκαν μέσω εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου από το τραπεζικό σύστημα. Ταυτόχρονα, επί ημερών της σημερινής διακυβέρνησης, έχουν ρυθμιστεί με κούρεμα πολλές φορές δανείων 453.783 δάνεια. 25 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ρυθμιστεί. Οι πολίτες έχουν ρυθμίσει διμερώς με τις τράπεζες και με τους διαχειριστές. Κύριε Υπουργέ, στα στεγαστικά δάνεια που είναι το μείζον δεν κόβουν ούτε ευρώ. Και κυρίως δεν κόβουν γιατί έχουν την άνεση της έναρξης των πληστηριασμών. Σας το λέω γιατί το ξέρουμε από την καθημερινότητα. Έχουν πια τα φαντ ξεσαλώσει. Σε βάζουν στη γωνία και σου απειλούν. Έρχεται πληστηριασμός, πρέπει να ενδώσεις. Αν αυτό τώρα σας το παρουσιάζω σαν ρύθμιση, ναι, είναι ρύθμιση. Αλλά δεν είναι υποφιλία των πολιτών. Είναι στη γωνία πολίτες. Το 47% των στεγαστικών δανείων έχουν κούρεμα. Τα επίσημα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, να μοιραστούμε τα στοιχεία κάποια στιγμή για να είστε πιο ακριβείς στις προσεγγίσεις σας. Κύριε Υπουργέ, όταν 100.000 Έλληνες, για παράδειγμα, έχουν ελβετικό φράγκο και έχουν χάσει μεσοσταθμικά 70 με 120.000 ευρώ για ένα σπίτι, όταν τους κόβει 5.000 ευρώ, εσείς το βλέπετε κούρεμα. Αλλά είναι μια καταστροφή, η οποία είναι ανεπιστρεπτή. Αν μου επιτρέπετε, κάθε φορά που απαντάω, παράδειγμα, πάτε σε άλλο γήπεδο. Τώρα πήγατε στο ελβετικό φράγκο. Να σας απαντήσω για το ελβετικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ακούμε πολλά χρόνια το ελβετικό φράγκο. Πάνω από παράδειγμα χρόνια, και άλλα δάνεια. Τώρα έφερα ένα παράδειγμα. Το ελβετικό είναι μια ειδική περίπτωση. Όχι, μισό. Το ελβετικό είναι η μοναδική ειδική περίπτωση. Είναι ειδική περίπτωση. Στην οποία θα πρέπει να προσθέσετε ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που καμία δεν δικαιώνει μέχρι τώρα δανειολήπτη. Άρα υπάρχουν εδώ κάποια δεδομένα που προκύπτουν από την ελληνική δικαιοσύνη και όχι μόνο την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό που όμως είναι αληθές είναι ότι ένα κομμάτι των ρυθμίσεων που έχει γίνει και αν θέλετε μπορώ να σας πω και ανά επάγγελμα κάποια στιγμή τι ρυθμίσεις έχουν γίνει μέχρι και κτηνοτρόφους στην άξονα σας πω που έχουν ρυθμίσει γιατί προσπαθούμε κάθε φορά να δούμε αν αυτά τα οποία μας παρουσιάζονται αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία. Θα σας πω όμως ότι πράγματι ένα κομμάτι των ρυθμίσεων ξανακοκκινίζουν λόγω της υγειονομικής κρίσης. Μάλιστα. Και τρίτον, για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε αναστολή πολλών δανείων ύψους 28,73 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα δάνεια δεν πληρώνονταν για περίπου ένα χρόνο. Αυτή συνεπώς είναι η συμβολή του τραπεζικού συστήματος. Αρκετή? Η απάντηση είναι όχι. Μάλιστα. Πρέπει να δοθούν πολύ περισσότεροι πόροι στο τραπεζικό σύστημα, πολύ περισσότερες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Πάμε να και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τις σημαίες αυτές συμπληρώνουμε όλες τις φορολογικές μας δηλώσεις. Μέχρι τέλος Αυγούστου είναι η προθεσμία, αλλά βρίσκομαστε σε φάση να συμπληρώνουμε. Τι φόρο περιμένουμε περισσότερο ή λιγότερο σε σχέση με πέρυσι οι Έλληνες πολίτες? Και αν σκοπεύετε κάποιες από τις μειώσεις φορολογικές που ανακοινώσετε, όπως την εισφορά αλληλεγγύης, να την επεκτείνετε και στον ιδιωτικό τομέα? Εννοείται να την επεκτείνουμε και στο δημόσιο τομέα. Στο δημόσιο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Και η αλήθεια είναι, για όσους από εσάς έχετε υποβάλει, νομίζω μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, ότι οι Έλληνες πολίτες φέτος θα πληρώσουν πολύ χαμηλότερους φόρους. Και θα πληρώσουν πολύ χαμηλότερους φόρους επειδή η κυβέρνηση υλοποίησε αυτό που είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Εξηγούμε. Μειωμένο σταθερά έμφυα κατά 22%. Μόνιμη μείωση. Μειωμένη φορολόγηση των φυσικών προσώπων για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα από το 22% στο 9%. Αυξημένο αφορολόγητο για κάθε τέκνο. Μόνιμα όλα αυτά.
μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 28% στο 22% θα πάει του χρόνου, ήδη χαμηλότερος φέτος. Μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις στο 70% φέτος, μόνιμα 80% του χρόνου, από 100%. Μείωση προκαταβολής φόρου στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική δραστηριότητα, μόνιμη στο 55% από φέτος. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2021 και το 2022, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μόνιμο τρόπο κατά μία ποσοστιαία μονάδα, μόνιμα, και κατά επιπλέον τρεις μονάδες το 2021 και το 2022. Όλα αυτά αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των πολιτών, γι' αυτό και πάρα πολλές είναι μηδενικές και σε αρκετές θα υπάρχει επιστροφή. Αυτό δεν είναι θέμα. Δεν μπορώ να σας πω. Περιγράφετε. Όχι, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα. Αυτή ήταν η επιλογή μας. Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από την προηγούμενη κυβέρνηση, οι πολίτες να πληρώνουν λιγότερους φόρους. Το έχουμε πει. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Έχετε, έχετε μια εκτίμηση που, κύριε Υπουργέ. Να ολοκληρώσω λίγο. Πόσοι είναι οι πολίτες αυτοί, πόσοι. Ναι, ολοκληρώστε και αν μπορείτε να συμπληρώσετε. Κύριε Υπουργέ, βρήκατε 37 δις, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση πήγαινε στους Δήμους και τις περιφέρειες να πάρει κανένα φράγκο να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Για να είμαστε δίκαιοι. Ωραία. Να απαντήσω λίγο στα προηγούμενα ερώτημα. Γιατί αυτό το ερώτημα το οποίο θέσατε είναι άσχετο. Είναι άσχετο το ταμείο της χώρας από τα δημόσια έσοδα. Είναι διαφορετική η φορολογική πολιτική από τα ταμιακά διαθέσιμα της κυβέρνησης. Ναι. Θα επανέλθω σε αυτό όμως. Για να κλείσω το προηγούμενο ερώτημα. Πράγματι, δύο μειώσεις φόρων, το είπαμε δημόσια και δεν χρησιμοποιώ άλλα λόγια εντός Ελλάδος και άλλα εκτός. Η παρουσίαση που έκανα στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι δημόσια διαθέσιμη. Δύο φόροι, πράγματι, δεν έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά. Είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, που είναι για το 2021 και το 2022, και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, που είναι επίσης για το 2021 και το 2022. Όταν προκύψει δημοσιονομικός χώρος από το 2022 και μετά, και έχουμε αποδείξει την πρώτη διετία ότι βρίσκουμε δημοσιονομικό χώρο, η δέσμευση της κυβέρνησης είναι να μονιμοποιήσει αυτές τις μειώσεις φόρων, όπως έκανε με τις άλλες, και να προσθέσει και άλλες μειώσεις φόρων. Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τα 3 εκατομμύρια περίπου φορολογικές δηλώσεις, η πρώτη εικόνα είναι ότι περίπου το 50% δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο ή θα έχει και ένα σημαντικό κομμάτι αυτού, σημαντική επιστροφή. Ένα πολύ μικρότερο κομμάτι θα πληρώσει φόρους και πάλι μειωμένους φόρους σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Αυτό βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι συνηθισμένο. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν κάνουν και πιο γρήγορα τις φορολογικές δηλώσεις. Ενώ αυτοί που έχουν να πληρώσουν και το ξέρουν τις καθυστερούν λιγάκι. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Όλοι κάνουν δηλώσεις 30 χρόνια. Ναι, έχουμε μια εικόνα. Επειδή έχω όμως μέτρο σύγκρισης των ίδιων φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί πέρσι και φέτος, η διαφορά είναι ορατή και μεγάλη. Μάλιστα. Σε όλα τα εισοδηματικά αυτοματικά. Μας τα τρώει ακρίβεια, αλλά είναι διεθνές το φαινόμενο. Πάμε και εκεί. Ταμιακά διαθέσιμα. Τα ταμιακά διαθέσιμα της κυβέρνησης, τα οποία παραλάβαμε, είναι ουσιαστικά 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα υπερπλεονάσματα των προηγούμενων ετών. Τα οποία, συγγνώμη, φόροι δεν αυτά. Φόροι δεν αυτά. Τα υπερπλεονάσματα από πού πάει. Τα υπερπλεονάσματα ήταν οι φόροι του παρελθόντος. Γιατί είναι σαν να... Ναι, φόροι ήταν. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι τα υπερπλεονάσματα του παρελθόντος συν μία δόση η οποία δεν πήγε στην πραγματική οικονομία. Ναι. Αυτά κάνανε ένα μαξιλάρι. Πόσο? 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω στα 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχουν τα ταμιακά διαθέσιμα των φορέων της γενικής κυβέρνησης που υπήρχαν ανέκαθεν στη χώρα και τα οποία με νομοθετική ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης υποχρεωτικά μεταφέρθηκαν από το 2015 μετά την υπερήφανη διαπραγμάτευση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν περίπου 35 με 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν το ταμείο της χώρας. Σήμερα που μιλάμε, τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας είναι 34,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμπέρασμα. Δώσαμε μέσα στην υγειονομική κρίση και ορθώς για να ενισχύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 41 δισεκατομμύρια ευρώ, όσα μαζέψαμε ως διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα δύο τελευταία χρόνια. Δηλαδή, την ελληνική κοινωνία την βοηθήσαμε αποκλειστικά με χρήματα που μαζέψαμε εμείς και όχι από τα έτοιμα, λέτε. Λοιπόν, να πάμε λίγο και σε άλλα θέματα της καθημερινότητας. Ναι. Και μάλιστα με πρωτόγνωρα χαμηλό κόστος δανεισμού και πριν την υγειονομική κρίση
και κατά τη διάρκεια τη υγειονομική κρίση. Να πάμε, επειδή στενεύει ο χρόνο σιγά-σιγά, σε 2-3 θέματα τη καθημερινότητα. Από αυτά που μα βάζει. Σε ό,τι με ρωτάτε, θα απαντάω. Ναι, ναι, καλά κάνετε εσεί και εμεί και ρωτάμε, απαντάτε. Ρωτάω λοιπόν και εγώ, επειδή ρωτάει ο κόσμο. Κύριε Υπουργέ, δεν απάντησε αν του σκέφτεστε για το δημόσιο τομέα να προχωρήσετε σε. Είπε ότι αν το επιτρέψει ο δημοσιογράφο. Είπε ότι αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά, θα το κάνει. Αν το επιτρέψουν. Αυτό είπε, αν κατάλαβα καλά. Δεν είναι. Αυτό είπατε. Και είπα και προσέθεσα ότι θα μονιμοποιήσουν αυτές τις μειώσεις φόρων. Ναι, σωστά. Μόνιμες. Ανάλογα με τον οικονομικό χώρο. Αν βρείτε χώρο. Και είπατε μάλιστα ότι βρήκατε τα προηγούμενα 2 χρόνια και το δείξατε πριν την πανδημία ότι είχατε βρει. Και άρα αφήσατε να καταλάβουμε ότι αν πάνε καλά τα πράγματα θα βρείτε ενδεχομένως χώρο το επόμενο διάστημα. Έτσι, εγώ βλέπω την αισιόδοξη πλευρά, όχι την απεσιόδοξη. Πάμε. Νίκαια. Είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, επειδή έχουμε ένα κομμάτι της εκπομπής που επικοινωνούμε τον κόσμο. Παράπονα από τον κόσμο και καθυστερήσεις σε αυτούς που είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που περιμένουν να πάρουν χρήματα από τα χρήματα που δεν καταβάλουν οι ενοικιαστές. Τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα με το κομμάτι αυτό? Έχουμε πληρώσει μέχρι σήμερα στους ιδιοκτήτες ακινήτων 651 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση την εικόνα που υπάρχει στην αγορά τους προηγούμενους μήνες, θεωρώ ότι αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι ένα σημαντικό κομμάτι αυτών δεν θα πληρώνονταν ποτέ από τους ενοικιαστές. Πιθανότατα. Μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Ήρθε το κράτος, ήρθε η πολιτεία και νομοθετικά παρενέβη σε μια ιδιωτική σύμβαση. Αρχικά, μάλιστα, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν το υποστήριζε, δεν το έχει κανένα στο πρόγραμμά του. Και μετά το καλοκαίρι του 20 το βάλαν όλοι στο πρόγραμμά τους. Ήρθε και παρενέβη έτσι ώστε να βοηθήσει τα μικρά μαγαζιά τα οποία είχαν ανάγκη τη στήριξη πολιτείας. Ναι, αλλά έχουμε δώσει στους ιδιοκτήτες, έχουμε δώσει στους ιδιοκτήτες ακινήτων 650 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι πότε είναι πληρωμένα? Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν, έχουμε ολοκληρώσει ουσιαστικά τις πληρωμές πριν το τελευταίο μήνα. Υπάρχουν όμως εκκρεμότητες του παρελθόντος, ναι, οι οποίες προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Έχουμε αναδείξει και έχουμε δημοσιοποιήσει στην πλατφόρμα της ΑΔΕ που οφείλεται αυτό. Έχει ανοίξει πλατφόρμα για να γίνουν διορθώσεις δηλώσεων, ακόμα και δηλώσεις IBAN. 10.000 συμπατριώτες μας δεν έχουν δηλώσει IBAN για να πληρωθούν. Ναι. Αυτά τα στοιχεία είναι τα επίσημα στοιχεία. Δεν ξέρετε, και λέει, καλό να τρέξετε την ιστοσελίδα της ΑΔΕ. Ναι. Υπάρχουν και άλλα θέματα και με υπεκμισθωτές που δεν τα έχουμε λύσει όλα. Πληρώσαμε ένα κομμάτι αυτών. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Αν μου λέτε, αν ακούμε και εμείς ενοχλήσει παράπονα από πολίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων, ναι, υπάρχουν προβλήματα. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά σε ένα μέτρο που ουσιαστικά σβήνει. Θα δείτε στην υπουργική απόφαση την οποία δημοσιοποιείται τις επόμενες ώρες, όπως είχαμε πει, ότι ουσιαστικά το μέτρο αυτό τον μήνα Ιούλιο θα ισχύει για πολύ λίγους συμπατριώτες μας και πολύ λίγες επιχειρήσεις. Πέρα από τα προβληματάκια που περιγράψετε τα φυσικά πρόσωπα για τις εταιρείες, σας το λέω γιατί ένας τηλεθεατής μας, ο κ. Παπαδάκης, με είδε το Σάββατο και 20 λεπτά μου λέγε: ρώτα αυτό που εμείς που έχουμε εταιρείες και εισπράττουμε και νίκια δεν έχουμε πάρει ευρώ, ισχύει, θα ληφθεί? Εκτός αν μου λέει ψέματα ο άνθρωπος, δεν νομίζω. Γιατί ήταν και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ισχυρίζομαι ότι κανένας λέει ψέματα. Ναι. Αυτό που εγώ ισχυρίζομαι είναι ότι η συνολική εικόνα είναι μια εικόνα κάλυψης ενός μεγάλου τμήματος των ενοικίων που θα έπρεπε να αποδοθούν. Και ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Και στα φυσικά πρόσωπα, ναι, και στα φυσικά πρόσωπα και στα νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν εισπράξει. Και μετά. Έχουν πάρει. Έχουν εισπράξει βεβαιότατα τους τελευταίους μήνες, ναι, και σημαντικά χρηματικό ποσά το 2021. Υπάρχουν όμως εκκρεμότητες. Αυτό που εγώ υποστηρίζω είναι ότι δεν είμαι σε θέση, αν θέλετε πολύ ευχαρίστω να μου στείλετε τα στοιχεία, να σας δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση για τον συγκεκριμένο συμπατριώτη μας. Θέλω να δω πού οφείλεται το πρόβλημα. Ναι. Γιατί πολλές φορές το πρόβλημα δεν οφείλεται στην ελληνική πολιτεία. Δηλαδή, όταν ένας πολίτης δεν μπορεί να αποδείξει μέσα από το συμβόλαιό του ότι έχει γίνει μείωση ενοικίου, όταν για παράδειγμα δεν μπορεί να αποδείξει ότι πλήττεται, όταν για παράδειγμα δεν έχει δηλώσει IBAN, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα θέμα. Και να πω και κάτι άλλο από το αντιληφθείτε που θέλω να καταλήξω. Όσο περνούσαν οι μήνες, η οικονομία άρχισε να ανοίγει. Άρα η περίμετρος αυτών των πολιτών που θα βοηθούσαμε συνεχώς συρρυκνώνονταν. Αυτονόητο. Και όμως τα ενίκια που έπρεπε να πληρώσουμε κάθε μήνα ήταν υψηλότερα. Συνολικά. Αντιλαμβάνεστε συνεπώς ότι κάποιες συναλλαγές και σε κάποιους συμπατριώτες μας αυξήθηκαν μέσα στην κρίση τα ενίκια. Γιατί πλήρωνε ο κρατικός προϋπολογισμός. Λοιπόν, 2 ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι για τον κατώτερο μισθό. 26 Ιουλίου είχαμε τον κύριο Χατζηδάκη πριν από λίγες μέρες και μας είπε 26 Ιουλίου θα μάθετε. Έχουμε κάποια εικόνα τι θα γίνει, με δεδομένο ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
έχει αυξηθεί και επίσης υπάρχει μια πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ για 800 ευρώ, της ΓΕΣΕΑ για 751 νομίζω ευρώ, έτσι. Που προσανατολίζεται για το κατώτερο μισθό και μετά θα σας ρωτήσω για την κατώτερη σύνταξη, γιατί έχουμε κάθε μέρα ανθρώπους οι οποίοι φωνάζουν, διαμαρτύρονται, λένε δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ο επισπεύδων υπουργός θα τοποθετηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για το θέμα το οποίο αναδείξατε. Και εκεί θα ληφθούν συλλογικές αποφάσεις. Τα οικονομικά μας πώς είναι, αντέχουν. Κύριε Χατζηδάκη, δηλαδή. Έτσι. Ναι. 26 Ιουλίου είναι το τραγικό, ότι... ναι. Ναι. Τα οικονομικά όμως. Εσείς όμως. Τα λεφτά τα έχετε εσείς. Θέλω να πω εσείς και ο κ. Σκυλακάκης. Εσείς θα έχετε τα χρήματα. Ο επισπεύδων υπουργός θα εισηγηθεί με βάση τι χρήματα υπάρχουν. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα πράξουμε αυτό το οποίο είναι βέλτιστο για την ελληνική οικονομία. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να τοποθετηθώ για κάτι που πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συναποφασίσουμε ως κυβέρνηση μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού. Λοιπόν, αυτό θα γίνει 26 Ιουλίου. Θα σας ρωτήσω για την κατώτερη σύνταξη και σας ρωτάω γιατί κάθε μέρα ένα τουλάχιστον δύο τηλεφωνήματα είναι από ανθρώπους οι οποίοι ζουν με τα πολύ λίγα χρήματα. Προσπαθούν να ζήσουν για την ακρίβεια με τα πολύ λίγα χρήματα. Μια προοπτική για τους ανθρώπους αυτούς στο επόμενο διάστημα υπάρχει για κάποια διευκόλυνση που δεν θα προκύψει από μείωση φορολογίας όπως έγινε πράγματι το προηγούμενο διάστημα με μείωση φορολογίας που είναι και αυτό μια αύξηση εισοδήματος. Αλλά μιλάω τώρα για άμεση αύξηση εισοδήματος. Υπάρχει κάποια τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα? Κατά αντιστοιχεία με ρωτάτε ζητήματα τα οποία δεν είμαι ο επισπεύδων υπουργός. Όπως βλέπετε, σας απαντάω αμέσως στα θέματα που επισπεύδων υπουργείων του Υπουργείου Οικονομικών. Το ότι υπάρχει το Ταμείο της χώρας, το οποίο το συντονίζει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν σημαίνει ότι είναι το επισπεύδων υπουργείο για μια σειρά συλλογικών πρωτοβουλειών που αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Ναι. Η άποψη για την Κία που συζητάμε πολλές μέρες τώρα εδώ στο σταθμό, για αυτούς τους ανθρώπους που θα τεθούν σε αναστολή εργασίας. Έχετε καθόλου εικόνα? Τελικά τα περιλαμβάνει, θα έχει ασφαλιστικές εισφορές, δεν θα έχει ασφαλιστικές εισφορές, αν θα είναι μόνο αναστολή μισθού? Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει. Πάλι συζητάμε με το Υπουργείο Εργασίας. Ο γενικός κανόνας είναι. Και αν θέλετε, δεν ξέρω αν έχετε να μου θέσετε άλλο ερώτημα, θα μπορούσα να κλείσω με κάτι που θα σας βοηθούσε όπως ξεκινήσατε. Πέστε μας. Ανεξάρτητα από την πορεία της υγειονομικής κρίσης, που εύχομαι να σταθεροποιηθεί παρά το γεγονός ότι τα δείγματα στην Ευρώπη δεν είναι ικανοποιητικά, εδώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, έχουμε μια σειρά από μέτρα τα οποία ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Δηλαδή δεν έχουν πιστωθεί στα πορτοφόλια των Ελλήνων πολιτών. Ενδεικτικά θα σας πω. Το πρόγραμμα Γέφυρα, το οποίο τι είναι, έρχεται ο προϋπολογισμός και πληρώνει για τους πολίτες τις δόσεις τους στις τράπεζες. Για πρώτη φορά δε, η μεγάλη πλειοψηφία είναι ενήμεροι δανειολήπτες. Για πρώτη φορά η πολιτεία επιβραβεύει τη συνέπεια. Έχουμε δώσει μέχρι τώρα 165 εκατομμύρια. Αντί να πληρώσουν οι πολίτες 165 εκατομμύρια στις τράπεζες με δόσεις, θα πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Έχουμε μπροστά μας άρα περίπου 400-500 εκατομμύρια μέσα στο δεύτερο εξάμηνο. Να μια βοήθεια. Δεύτερον, πάγιες δαπάνες. Θα βγει άμεσα η κοινή υπουργική απόφαση. Για τον συμψηφισμό των παγίων δαπανών με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του επόμενου διαστήματος. Οι εκτιμήσεις μου είναι ότι θα καλύψουμε 30.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 10.000 επιχειρήσεις είναι στην εστίαση και περίπου 3.500 επιχειρήσεις είναι στον ξενοδοχειακό κλάδο και στα καταλήματα και 1.500 επιχειρήσεις περίπου στο λιανεμπόριο. Αυτά είναι άλλα περίπου 400-500 εκατομμύρια ευρώ. Θα βοηθήσουν την κοινωνία το επόμενο διάστημα. Πέρα και πάνω από το γεγονός ότι η κοινωνία λειτουργεί πολύ καλύτερα και η οικονομία. Τρίτο μέτρο, τα στοχευμένα προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εστίαση, για τον τουρισμό, για τα γυμναστήρια, για τους παιδότοπους. Εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις βέβαια. Υπάρχει μια γκρίνια από την εστίαση. Το Μάιο ανοίξανε. Καθυστερεί αυτό. Είναι ΕΣΠΑ βέβαια. Υπάρχει μια διαδικασία, αλλά καθυστερεί. Είναι ΕΣΠΑ, το ξέρουμε. Είναι γεγονός ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Έχουν αποδοθεί πόροι στην εστίαση. Κάθε μέρα το Υπουργείο Ανάπτυξης αυξάνει την ένταση με την οποία αποδίδει πόρους προς την εστίαση και θα ακολουθήσει ο τουρισμός με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Τέταρτη ενότητα είναι τα προγράμματα των περιφερειών που ακόμα δεν έχουν εκταμιευθεί στο σύλλογο των επιχειρήσεων που η περιφέρεια έκρινε. Σε τι επιχειρήσεις, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, αυτά μιλάμε και για επιχειρήσεις μικρές ή μιλάμε μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις? Οι περισσότερες είναι πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η επόμενη ενότητα είναι το εγκυοδοτικό πρόγραμμα, το μικρό εγκυοδοτικό πρόγραμμα για πολύ μικρές επιχειρήσεις που με τα σημερινά δεδομένα που έχω έχουν γίνει αιτήσεις για περίπου 30-40 εκατομμύρια ευρώ από τις επιχειρήσεις όταν η συνολική δυνατότητα είναι για 450 εκατομμύρια ευρώ. Ελπίζω αυτό το πρόγραμμα να τρέξει καλύτερα το επόμενο χρονικό διάστημα.
Έχουμε το πρόγραμμα που αφορά τους εργαζόμενους, την αποζημίωση ειδικού σκοπού και τη συνεργασία, καθώς και το κλασικό πρόγραμμα για την επιδότηση καλύπτοντας το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων απασχόλησης. Αυτά όλα που σας είπα αθροίζουν περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα η οικονομία είναι ανοιχτή, η οικονομία λειτουργεί, τα στοιχεία είναι αρκετά ενθαρρυντικά, ναι. Βεβαίως με τους όποιους προβληματισμούς υπάρχουν στο υγειονομικό πεδίο, και όμως η πολιτεία συνεχίζει να βοηθάει αυτές τις επιχειρήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βοηθάει και η Ευρώπη, ποσοτική χαλάρωση, έτσι, αναβολή του Συμφώνου Σταθερότητας, έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι καλό το πράγμα. Μακάρι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πράγματι βοηθάει και η δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη και η νομισματική πολιτική στην Ευρώπη. Θα βοηθήσει πάρα πολύ το Ταμείο Ανάκαμψης που εκτιμούμε μόλις υπέγραψα τη σχετική δανειακή σύμβαση με τον κύριο Σκυλακάκη και τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Έτσι, τον κύριο Τζεντιλόνι, έτσι ώστε να αρχίσει η εκταμείευση των πόρων και για το δάνειο από την Ευρώπη το επόμενο χρονικό Και γι' αυτό σας λέει η αντιπολίτευση πάντως ότι οι πόροι κατευθύνονται σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και λίγες, που μπορεί δηλαδή να περάσουν και από τις τράπεζες. Και όχι σε 700-750.000 επιχειρήσεις πιο μικρές που δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες. Ναι. Ωραία. Να πω μόνο για να κλείσουμε την ενότητα ότι και η νομισματική. Είδατε, δεν θέλω να αφήνω τίποτα να πει. Το καταλαβαίνω. Και η νομισματική πολιτική βοηθάει. Άρα ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις αποφάσεις που πήρε βοήθησε το κόστος του δανεισμού της χώρας να μειωθεί, όπως και οι άλλες χώρες της Ευρώπης, ειδικά του Νότου. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι το κόστος δανεισμού της χώρας έχει μειωθεί πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα του Νότου, δείγμα της αξιοπιστίας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα το τελευταίο που θέσατε, αν δεν μπορείτε να μου το θυμίσετε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάνε σε ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις. Ωραία, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι άλλο οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις. Και άλλο οι τραπεζικές. Και άλλο οι δανειοδοτήσεις. Στο κομμάτι συνεπώς των απευθείας επιχορηγήσεων, 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μοχλευμένα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, θα κατευθυνθεί αποκλειστικά σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Μέσα από πολλά διαφορετικά προγράμματα, εκ των οποίων το πρώτο που ουσιαστικά ξεκινάει είναι το εξοικονομώ για μικρές επιχειρήσεις. Λοιπόν, κύριε Σταγόρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απαντήστε σε όλα τα ερωτήματα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Αμέσως μετά μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος και η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Να κουβεντιάσουμε φόλης της ύλης και για τα οικονομικά αλλά και για άλλα, για την πανδημία, για την επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Λοιπόν, ακούσαμε τα της οικονομίας από τον κύριο Σταϊκούρα. Πάμε τώρα στο δεύτερο πάνελ της εκπομπής να δούμε όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα, ξεκινώντας βέβαια με αυτά τα οποία συνέβησαν σήμερα στα κατεχόμενα. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό. Καλησπέρα, κύριε Κουμουτσάκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης πρώην υπουργό. Καλησπέρα και σε εσάς. Και εσάς ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, τη βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα και εσάς. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιαννακοπούλου. Λοιπόν, κύριε Κουμουτσάκο, έχετε παρακολουθήσει προφανώς όσα έχουν συμβεί από χθες στα κατεχόμενα με πρωταγωνιστή τον κύριο Ερντογάν και τον εκεί το ενεργούμενό του, τον κύριο Τατάρ. Κάντε μας ένα πρώτο σχόλιο από αυτά που είδαμε, γιατί είχαν την προηγούμενη μέρα είχε δημιουργηθεί μια εικόνα πραγμάτων που επρόκειτο να γίνουν, που σε σχέση με αυτά που ακούσαμε, έτσι, για να κάνω τη σύγκριση και να μην, ήταν ακόμα πιο μεγάλα πέρα από το άνοιγμα αυτού του 3,5% των βαρωσίων. Ακούγαμε για διπλωματικές σχέσεις με κράτη, ακούγαμε για καινούργια βάση, ακούγαμε για ενεργειακά κοιτάσματα τα οποία θα ξεκινήσει, θα αναγγείλει. Εσείς όλο αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε χθες και σήμερα, πώς το βλέπετε, τι είδατε να γίνεται, δώστε μας μια εικόνα. Μην ξεχνάτε ότι πρώτα απ' όλα, κύριε Ξανάκη, να μην ξεχνάμε ότι πρώτα απ' όλα ο Ερντογκάν βρίσκεται σε μια μεγάλη εσωτερική δυσκολία όσον αφορά την οικονομία και έχει αποδοθεί σε μια γιγάντια προσπάθεια να βελτιώσει την εικόνα του και το βαθμό της αποδοχής του από την ίδια του την κοινωνία, που του γυρνάει σιγά σιγά την πλάτη. Επομένως, όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα που ακούστηκαν, αρχικά μπορεί κάποιος να τα εντάξει σε αυτή την προσπάθειά του να διαμορφώνει συνεχώς εντυπώσεις. Ναι. Το γεγονός ότι αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν με τις σημερινές δηλώσεις, παρά το γεγονός ότι τις σημερινές δηλώσεις παραμένουν προκλητικές και θα πω αμέσως μετά γιατί,
Το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε κάτι από αυτά τα μεγαλεπίβολα που ακούστηκαν μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας που υπήρχαν και στο στάδιο των προανακοινώσεων από τουρκικής πλευράς. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτά το οποίο συνέβη στα κατεχόμενα. Τα κατεχόμενα τα επισκέπτεται ή μάλλον αυτή τη στιγμή στο κέντρο της προσοχής είναι το τρίο της αδιαλαξίας. Το τρίο του εθνικισμού, δηλαδή ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν, συνοδευόμενος από τον συνοδοιπόρο του ακραίο εθνικιστή Μπατσελή και τον ενεργούμενό του, τον κύριο Τατάρ. Επομένως, αυτή η σύνθεση αυτών των ανθρώπων δεν μπορούσε παρά να προμηνύεται μία κίνηση αντίστοιχη σε αυτή που έγινε. Η κίνηση με την παραχώρηση του 3,5% των βαρουσίων, μάλλον η αποστρατικοποίησή του, είναι μία κίνηση πραγματικά προκλητική σε τρία επίπεδα. Πρώτον, διότι με αυτή την κίνηση επιβεβαιώνει ή θέλει να επιβεβαιώσει ή θέλει να δείξει ότι ο ίδιος ελέγχει απολύτως την κατάσταση και μπορεί να ανακοινώνει περιοχές και να τεμαχίζει τα βαρώσια κατά βούληση. Κάτι το οποίο είναι απολύτως απαράδεκτο, είναι μακριά και εναντίον όλων των ψηφισμάτων των σχετικών με τα βαρώσια του ΟΗΕ, του ψηφίσματος 550, του 789 και όλων όσων έχουν ακολουθήσει. Το δεύτερο που επιχειρεί να κάνει είναι να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην ελληνοκυπριακή πλευρά, στο ελληνικό κράτος, στην Κυπριακή Δημοκρατία, διότι ανακοινώνει ότι θα υπάρξει μια επιτροπή ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα υπό την τουρκοκυπριακή διοίκηση, στην οποία μπορεί να προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι νόμιμοι κάτοικοι Έλληνες Κύπροι του τμήματος των Βαρουσίων για να διεκδικήσουν περιουσίες. Να πούμε ότι στο κομμάτι δηλαδή αυτό υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι σε αυτή την κατάσταση την οποία περιγράψατε. Διαμορφώνει όμως μια κατάσταση τέτοια προκειμένου να απαιτήσει από Έλληνες Κύπριους ουσιαστικά να τους πρόξει, να τους εξωθήσει σε μια έμεση αναγνώριση της τουρκοκυπριακής διοίκησης. Άρα κύριε Μπουγιάννη, κύριε Γουτσάκο. Και το τελευταίο, και θα κλείσουμε αυτό, το τελευταίο είναι ότι με αυτή την κίνηση ρίχνει ακόμα ή προσπαθεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του ένα διαπραγματευτικό χαρτί για ό,τι θα ακολουθήσει. Επιμένει και εμένει στην άποψη των δύο κρατών στην Κύπρο. Πιστεύω ότι είναι μια διαπραγματευτική ή μαξιμαλιστή κίνηση για να σπρώξει τα πράγματα στην Ομοσπονδία όπως εκείνος τη θέλει. Από εκεί και πέρα, οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, οι αντιδράσεις της Αθήνας με την παρουσία του κυρίου Δένδια, με την παρουσία του κυρίου Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Άμυνας στην Κύπρο, το τηλεφώνημα Μητσοτάκη-Αναστασιάδη, το αυριανό Εθνικό Συμβούλιο, αλλά και αντιδράσεις Βρυξελών, Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα της διεθνούς κοινότητας δείχνει ότι κανείς από τους μεγάλους παίκτες, αυτούς που επηρεάζουν τα πράγματα, δεν έχει τσιμπήσει με την πρόταση τη σημερινή του Ερντογκάν. Του λοιπόν, κ. Σαμαρά την τοποθέτηση, κύριε Κουμουτσάκου, πώς την είδατε? Ζητάει να σταματήσει ο διάλογος επί της ουσίας και ότι δεν υπάρχει κατευνασμός και ήσυχο καλοκαίρι. Και προκαϊδεύουμε τόσο χειρότερο για τον Ερντογκάν. Οι απόψεις του κυρίου Σαμαρά είναι και σεβαστές και γνωστές. Θα έλεγα ότι όσον αφορά το ζήτημα της ύφεσης που συμφωνήθηκε μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, αυτή η έναρξη μιας περιόδου ύφεσης ήταν μια θετική εξέλιξη. Αλλά πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι αλλιώς ερμηνεύουν την ύφεση η Αθήνα και η Άγκυρα. Για μας, για την Ελλάδα που είμαστε μια χώρα της σταθερότητας και της ειρήνης, η ύφεση είναι μια στρατηγική επιδίωξη. Για την Άγκυρα είναι ένας τακτικός χειρισμός και λιγμός. Επομένως, ναι στην ύφεση, αλλά να γνωρίζουμε πάντα ότι έχουν διαφορετική ανάγνωση τα δύο μέρη για το τι εξυπηρετεί η ύφεση. Για μας είναι στρατηγική επιδίωξη, για εκείνους είναι τακτικός ελιγμός προκειμένου να κερδιθεί χρόνος. Αλλά είναι μια αναγκαία διαδικασία η ύφεση για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Η θέση του κυρίου Σαμαρά είναι γνωστή. Έχει στοιχεία τέτοια που θα πρέπει να ακούγονται στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα και νομίζω ως προς αυτό είναι μια συμβολή στον δημόσιο διάλογο. Από εκεί και πέρα η πολιτική χαράσεται από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν, κύριε Κατρούγαλο, για να ακούσουμε εσάς τη δική σας εκτίμηση για αυτό που έγινε και βέβαια και για τη στάση ελληνικής κυβέρνησης. Αν σωστά όλο αυτό το οποίο περιέγραψε ο κ. Κουμουτσάκος που έχει συμβεί το τελευταίο 24ωρο και θα συμβεί και τις επόμενες ημέρες, είναι η αντίδραση σωστή ή
έπρεπε να έχουν γίνει και πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουν γίνει. Η Καθημερινή, αυτή η έγκυρη εφημερίδα που δεν έχει, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα καλή σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, συνοψίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που συνέβη. Το διαβάζω επιλέξει από την άμεση ανάλυση της ηλεκτρονικής της εφημερίδας. Αυτά που συνέβησαν αποτελούν μια ακόμη θλιβερή υπόμνηση τι μπορεί να συμβεί όταν έναντι της διπλωματικής δράσης επιλέγεται η αναβλητική ακινησία. Η Τουρκία για μία ακόμη φορά προχωρεί όχι απλώς σε μια προκλητική κίνηση, σε μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για να δημιουργήσει τετελεσμένα. Έχει προειδοποιήσει. Δεν είναι κεραυνός σε νεθρία. 6 μήνες το ξέραμε. Τι έκανε η κυβέρνηση? Επεδίωξε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου να έχει μια συγκεκριμένη απόφαση της Ευρώπης για επιβολή κυρώσεων όταν θα συνέβαινε αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Προχώρησε αντιθέτως στην έγκριση της εντολής για την αναβάθμιση της Θελωνιακής Ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να πάρει τίποτε σε αντάλλαγμα. Καμία δέσμευση. Ούτε από, καν από την ίδια την Τουρκία. Λες και ο στόχος για ένα ήσυχο καλοκαίρι ήταν στρατηγικός στόχος. Ή λες και εάν ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν, για λόγους που αφορούν τη δική του οικονομία, θα ήθελε κάτι διαφορετικό για το Αιγαίο και για τη Μεσόγειο. Είναι δυνατόν όμως να θυσιάζουμε το Κυπριακό απλώς και μόνο για 1-2 ήσυχους μήνες, που είναι βέβαιο ότι θα πάψουν να είναι ήσυχοι όταν θα επιστρέψει η Τουρκία στην γνωστή αναθεωρητική της στρατηγική? Και τι απάντησε η κυβέρνηση έστω τώρα? Διαβάζω από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι καταδικαστές και δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες οι προκλήσεις αυτές. Λες και είναι συνάδελφός σας ο Υπουργός. Λες και σχολιάζει τα γεγονότα. Δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες οι προκλήσεις. Λοιπόν, πώς? Ποια είναι η απάντηση που προτείνεται? Το τηλέφωνο που είπε ο κύριος Κουμουτσάκος ότι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Αναστασιάδη? Δεν έπρεπε άμεσα να έχει ζητηθεί από κοινού? Πάντως, κύριε Υπουργέ, με την Κυπριακή Δημοκρατία, η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πριν λίγες εβδομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το ταξίδι του κύριου Δένδια στην Άγκυρα, του έδινε συγχαρητήρια για τη στάση του. Α, μισό λεπτό. Εδώ κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Εμείς είμαστε δύναμη πατριωτική. Όταν διαπιστώνουμε μια θετική κίνηση, δεν καταφεύγουμε σε δημαγωγία ανάλογη με αυτή της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο των Πρεσπών. Όταν λοιπόν ο κύριος Δένδιας είπε δυνατά τις θέσεις μας στην Άγκυρα, είπαμε ότι πολύ καλά έκανε. Και όταν τώρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, βασικά ο κύριος Μητσοτάκης, σωστά είπε ο κύριος Κουμουτσάκος ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που καθορίζει την εξωτερική πολιτική. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε στον ΟΗΕ να ανακοινώσει τις προτεραιότητες της ελληνικής διπλωματίας και ξέχασε το Κυπριακό. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που συνάντησε το Σεπτέμβριο του 2019 τον πρόεδρο Ερντογάν και θεώρησε ότι μη θίγοντας της παραβιάης Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργούσε, έτσι φανταζόταν υποθέτω, ένα καλό προσωπικό κλίμα για όσα ακολούθησαν. Και τώρα ξαναλέω. Λέτε, είπατε, χρησιμοποιήσατε, επειδή είστε και άνθρωπος, δεν χρησιμοποιείτε υψηλούς τόνους εσείς, κύριε Κατρούγκαλε. Το ξέρω. Εγώ θα ήθελα προφανώς να απαντήσω. Είπατε, θυσιάζει το Κυπριακό, το οποίο είναι πολύ σκληρή φράση. Στη δική μου, στο δικό μου μυαλό, το θυσιάζει το Κυπριακό για 2 μήνες ηρεμία στο Αιγαίο. Είναι. Αυτό είπατε, έτσι δεν είναι, δεν έχω κάνει λάθος. Είναι κάτι βαρύ, θέλω να πω. Θα απαντήσω για τον Κυπριακό. Αυτό αναφέρεται. Ναι. Ακούστε, για να είναι πιστική μια πολιτική δύναμη, δεν πρέπει ως επιμηθέας απλώς να ασκεί κριτική όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Πρέπει να υποβάλει προτάσεις όταν υπάρχει ακόμα δυνατότητα να υιοθετηθούν. Εμείς λοιπόν έγκαιρα είχαμε πει ότι η μόνη στρατηγική που μπορεί να συγκρατήσει την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας είναι να ενταχθεί η ελληνοτουρκική διαφορά και σε ό,τι αφορά τα διμερή και σε ό,τι αφορά το Κυπριακό στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και υποβάλαμε προτάσεις γι' αυτό. Συνδυασμό κυρώσεων με
συνδυασμό της θεσμικής. Αλλά λέτε ότι δεν εισακουστήκατε, μάλιστα. Της θελουνιακής. Αυτό φυσικά φαντάζομαι δεν στο δεύτερο γύρο θα απαντήσει. Θα απαντήσει, να μιλήσει και η Αναγκοπούλου και να τοποθετηθεί, κύριε Κουντσάκο. Ναι. Δύο τελευταία πράγματα θα πω. Ναι, δύο τελευταία πράγματα. Σας ακούμε. Σήμερα δεν έπρεπε ήδη σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία να έχει ζητηθεί άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την παράβαση των αποφάσεών του? Νομίζω συνεδριάζει αύριο, κύριε Κατσούλη. Οι πληροφορίες μου λένε ότι συνεδριάζει αύριο. Λοιπόν, άκουσα από την ακρόαση της Υφυπουργού των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ενδεχομένως να το ζητήσουν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έπρεπε να έχει ζητηθεί ήδη, επαναλαμβάνω, και η Μεγάλη από την Βρετανία. Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεύτερο. Γίνεται, σωστά είπε ο κ. Κουμουτσάκος, αύριο το Εθνικό Συμβούλιο στην Κύπρο. Δεν θα έπρεπε αν να το ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με την Γιαννούλα. Ακούστε και την επόμενη. Μισό λεπτάκι να δούμε. Να δούμε. Λέω λοιπόν όμως ότι δεν πρέπει εμείς να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να επιδιώξουμε να έχουμε μια εθνική στρατηγική. Μάλιστα. Γίνεται Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής, Εθνικό Συμβούλιο στην Κύπρο. Εμείς Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής στην Ελλάδα δεν πρέπει να κάνουμε. Μιλάτε για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ή το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής? Μιλάτε για αυτό. Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Πολλές φορές. Ο κύριος Μητσοτάκης αδιαφορεί. Εθνικό Συμβούλιο όμως Εξωτερικής Πολιτικής δεν θα έπρεπε να γίνει για ωραία, να βάλτε μια τελεία. Να ακούσουμε και την κυρία Γιαννακοπούλου και για να απαντήσει η κυρία Γιαννακοπούλου. Για να ακούσουμε και τη δική σας εκτίμηση για αυτά που έγιναν και δεν έγιναν ενδεχομένως. Ναι. Καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και οφείλουμε όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε τόσο δύσκολες συνθήκες όσον αφορά την εκφορά του λόγου μας. Και εγώ θέλω να διαχωρίσω τη θέση μου και θέλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θυσιάζει τίποτα σε κανέναν βωμό το οποίο έχει να κάνει με τα εθνικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό να λέμε ότι ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παίζει ένα παιχνίδι, δηλαδή τι κάνει. Ουσιαστικά μία τακτική ησυχίας, σχετικής ησυχίας στο Αιγαίο απέναντι στο διεθνές, στη διεθνή κοινότητα και στην Ευρώπη, προκειμένου να κάνει το καλό παιδί σε αυτή την περίπτωση. Συνεχίζει όμως την πάγια τακτική των προκλήσεων πλέον με φόντο το Κυπριακό. Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά συνεχίζει την ατζέντα απλά σε ένα άλλο ταμπλό πάρα πολύ σοβαρό και με πάρα πολύ προκλητικό τρόπο. Άρα είναι άλλο το τι κάνει και πώς το κάνει ο κύριος Ερντογάν και νομίζω ότι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας είναι κάθετα απέναντι και ορθώνουμε όλοι μαζί το παράστημά μας απέναντι σε αυτές τις αδιανόητες προκλήσεις του κύριου Ερντογάν και άλλο αυτό το οποίο ακούστηκε ότι η κυβέρνηση θυσιάζει ή δεν ξέρω τέλος πάντων τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Κατρούγκαλος με αυτό το οποίο είπε. Και βεβαίως εννοείται ότι δεν μας προκαλούν καμία απολύτως έκπληξη όλες αυτές οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν, οι οποίες μάλιστα γίνονται και με αφορμή την σημερινή, αν θέλετε, μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο. Τώρα, για μία ακόμη φορά, τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια Τουρκία η οποία περιφρονεί τις αποφάσεις του ΟΗΕ, περιφρονεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι περιφρονεί και την ίδια την βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Τουρκοκυπρίων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Είδαμε λοιπόν έναν κύριο Ερντογάν, έτσι με ένα απεικιοκρατικό, αν θέλετε, ύφος, να επαναλαμβάνει ότι η μόνη λύση για το Κυπριακό είναι η δημιουργία δύο κρατών, το οποίο είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους απέναντι σε αυτό και νομίζω ότι με ακριβώς αυτά τα δεδομένα η Ελλάδα και η Κύπρος μαζί ο κοινού πρέπει να κινητοποιηθούν χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση και να πιέσουν τη διεθνή κοινότητα που βλέπουμε ότι πλέον υπάρχει μια αρνητική στάση στις διεθνείς εξελίξεις απέναντι στον κύριο Ερντογάν τόσο όσον αφορά τη ΣΥΠΑ, την Ευρώπη προκειμένου να υπάρξουν άμεσες και αποφασιστικές κινήσεις. Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε και σε αυτό το πάνελ αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι η πολιτική κατεύνασμού σε καμία απολύτως περίπτωση και βεβαίως δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο, έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και να καταλάβουμε ότι
τόσο το μέλλον των Ελληνοκυπρίων, όσο και των Τουρκοκυπρίων, που θέλουν ειρήνη, που θέλουν δημοκρατία, που θέλουν να βρεθεί μία λύση, είναι δηλαδή ευθύνη όλων και σίγουρα όχι στη δημιουργία δύο ξεχωριστών κρατών. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό το οποίο νομίζω το έγραψε ο συνάδελφος ο Βασίλης Ονέδος στην Καθημερινή, αυτό που ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος, ότι υπάρχει μια αναβλητική ακινησία από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης? Υπάρχει αναβλητική ακινησία, ναι ή όχι? Εγώ θα σας πω το εξής. Πρέπει να είμαστε, και επαναλαμβάνω και με το λέω με απόλυτη συνείδηση, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και μετρημένοι στις κουβέντες που κάνουμε, να ζυγίζουμε την κάθε κουβέντα που κάνουμε, όταν έχει να κάνει με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Ακροατήριό μας δεν είναι μόνο το ελληνικό ακροατήριο, φίλτατη. Μας ακούνε και από την Τουρκία και από παντού. Αλίμονο αν αρχίσουμε σε τόσο κρίσιμες στιγμές να βγάζουμε τα γιαταγάνια μας και να αρχίσουμε να λέμε «φταίς εσύ, φταίει ο άλλος» σε τόσο σοβαρά ζητήματα. Λοιπόν, ας αυτοσυγκρατηθούμε, λοιπόν. Λοιπόν. Και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη συνέστηση του τι λέω. Αυτό που λέτε ακούγεται ωραίο, αλλά... Ήμουν σαφέστατη λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο πολιτικής κατευνασμού. Ας βάλουμε εδώ πέρα μία τελεία, γιατί όπως σας είπα, μας ακούν και από την Τουρκία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κουμουτσάκο, παρακαλώ. Ας είμαστε λοιπόν πάρα πολύ σοβαροί στις κουβέντες μας. Μπήκαν κάποια θέματα. Λοιπόν, τα ακούσατε νομίζω. Οφείλω σαφείς τοποθετήσεις και ξεκάθαρες απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα θα παρακαλούσα τον φίλο, γιατί ξέρει τον εκτιμώ, ο κύριο Κατρούγκαλο, να ξανασκεφτεί αυτό που είπε περί θυσίας του Κυπριακού στο βωμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να πει δημόσια ότι το παίρνει πίσω. Είναι αδύνατον. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει τέτοια διατύπωση για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Το Κυπριακό δεν έμεινε ποτέ μακριά από τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, όπως και καμίας άλλης κυβέρνησης. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να ξανασκεφτεί την διατύπωσή του αυτή και μένω σε αυτό το επίπεδο της αντίδρασης για να μην ανέβω πάρα πολύ. Περιμένω μια αντίδραση από τον κύριο Κατρούγκαλο σε αυτή τη γραμμή. Τώρα, όσον αφορά τη στάση της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αγαπητέ κύριε Κατρούγκαλο, είπατε ότι η Ελλάδα δεν έβαλε θέματα κυρώσεων, γνωρίζαμε τις κινήσεις του Ερντογκάν στην Κύπρο. Κύριε Κατρούγκαλο, δεν είναι παρούσα η Κυπριακή Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο? Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν διαμορφώθηκαν σε συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας? Δεν ήταν μια κοινή στάση? Γιατί λοιπόν ψέγεται την Ελλάδα, όταν γνωρίζετε ότι αυτή η συγκεκριμένη πολιτική αποφασίστηκε σε συνεννόηση των δύο πρωτευουσών, των δύο κρατών του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Από εκεί και πέρα τώρα, το άλλο που ακούστηκε περί αναβλητικής ακινησίας, προφανώς νομίζω ότι ο έγκριτος κύριο Νέδος, μια και ακούστηκε το όνομά του, αναφέρεται στην συνολική πορεία του Κυπριακού. Διότι και πάλι αυτό δεν μπορεί να αφορά την ελληνική κυβέρνηση μόνο. Όπως ξέρετε, τις αποφάσεις, την πορεία στο Κυπριακό, την χαράζει η Λευκωσία σε συνεννόηση, με συντονισμό, αν θέλετε, με παροτρύνσεις της Ελλάδας, αλλά δεν αποφασίζει και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί μιλάμε για ανεξάρτητο κράτος, η Αθήνα για την πορεία χειρισμών του Κυπριακού. Όσον αφορά την αναβλητική ακινησία, επειδή έχουν πολλά ακουστεί, προφανώς θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν αναφέρεται ούτε παραπέμπει στην κυρίαρχη απόφαση του Κυπριακού λαού με μια μαζική ακλόνητη πλειοψηφία να πάρει συγκεκριμένη αρνητική θέση στο σχέδιο ΑΝΑ. Λοιπόν, όταν εκφράζονται κυρίαρχα οι λαοί, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι, δεν μπορούμε μετά να λέμε ότι κακώς αποφάσισαν και να του κάνουμε μάθημα. Αυτή ήταν η θέση των Κυπρίων τότε. Και όλες οι κυβερνήσεις, ελληνικές και κυπριακές, έπρεπε να χειριστούν την επόμενη μέρα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ποιος παίρνει την πρωτοβουλία? Δεν είναι καλύτερο, αγαπητέ κύριε Κατρούγκαλε, την πρωτοβουλία να την παίρνουν οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες για την σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας? Πόσο μάλλον που η Ελλάδα δεν είναι αυτή τη στιγμή ούτε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, και θα μπορούσε μια ενέργειά της να μην οδηγούσε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά να την παίρνουν το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες? Δεν αποδεικνύει αυτό ότι υπάρχει
εγώ θα έλεγα, μία από τις σπάνιες φορές στην πορεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όσο την παρακολουθώ, μία τόσο ενεργή και σαφή στάση υπέρ των ελληνικών και κυπριακών αντιστοιχιών και προβληματισμών από την Ουάσιγκτον, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Λονδίνο. Εγώ το θεωρώ μια πολύ θετική εξέλιξη. Θα δούμε αύριο πώς θα πάει η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πώς θα πάει στο Εθνικό Συμβούλιο. Και πάντως να πω, τα περί κατευνασμού και όλη αυτή τη συζήτηση να την κλείσουμε, διότι όλοι πρέπει να θυμηθούμε τέτοιες μέρες πέρσι και λίγο μετά, ότι ο ελληνικός στόλος, με εντολή προφανώς ελληνικής κυβέρνησης και ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ήταν 40 μέρες σε κατάσταση κόκκινης εγρήγορσης. Λοιπόν, αυτά τα περί. Κύριε Κουμουτσάκο, γιατί το Roots Race αλώνιζε όλο το Αιγαίο, όλο το καλοκαίρι. Αυτά δεν ίσχυαν. Αυτά δεν ισχύουν. Είναι λάθος να δηλητηριάζουν τη δημόσια συζήτηση κύριε για Κουμουτσάκο, τα εξωτερικά ζητήματα. Όλη η Ευρώπη και όλοι οι Έλληνες έβλεπαν το Roots Race, ήταν καθημερινό θέμα. Όλο το καλοκαίρι αλώνιζε στο Αιγαίο. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όπως επίσης να σου πω κάτι, επειδή μας βλέπει ο κόσμος. Όλος ο ελληνικός στόλος, τα ελληνικά υποβρύχια και η αποτροπή ελληνική ήταν απλωμένη σε όλο το Αιγαίο. Εγώ δεν θα ερμηνεύσω το συνάδελφο της καθημερινής. Αλλά το άνοιγμα, Νίκο μου, ο απλός κόσμος τη λέει. Το άνοιγμα της Λευκωσίας έστω σε ένα ποσοστό υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Αλλά και η Αγία Σοφιά που έγινε τζαμί έγινε επιτρεμμένο αυτής της κυβέρνησης. Αυτά είναι, καταγράφονται. Να κάνουμε τώρα. Κύριε Καραμέρο, αυτό χτίζεται γιατί πρέπει να σας πω ότι επιμερών της προηγούμενης κυβέρνησης είχε γίνει το τότε ανήκουστο, το 2017, ναι, να κάνει τουρκικό πλοίο άσκηση με πραγματικά πυρά μέσα στα χωρικά έδατα της χώρας. Εντάξει, εγώ σας είπα για την Λευκωσία και για την Αγία Σοφιά. Εδώ μιλάμε για monuments εξωτερικής πολιτικής από πλευράς Τουρκίας. Κύριε Ξενάκη, μπορώ. Τέλος πάντων. Να απαντήσει ο κ. Κατρούγκαλος. Γιατί απευθύνει ο κ. Κατρούγκαλος. Περιμένω να απαντήσει και ο κ. Κατρούγκαλος μία παρατήρηση, αν είναι. Άμα θέλετε κάτι, αν επιτρέπει ο κ. Κατρούγκαλος να κάνει παρατήρηση στη μία και απαντήσει στην άλλη. Απλά για να μπορέσετε να τοποθετηθείτε σε όλα πάρα πολύ. Κάντε το, κυρίες και κύριοι. Πάντα είστε ευγενείς και ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το να αρχίσουμε να λέμε τι έγινε επί αυτής της κυβέρνησης, τι έγινε επί της προηγούμενης ή της προπροηγούμενης, γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε ακριβώς αυτή την κατάσταση εδώ και μισό αιώνα. Εντάξει, για να είμαστε πάντα σαφείς και ακριβόλογοι σε αυτά τα οποία λέμε. Εγώ θα έλεγα το εξής. Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε είναι το να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την ουσιαστική διεθνή απομόνωση του κύριου Ερντογάν. Εκεί πέρα πρέπει, νομίζω, όλοι να στοχεύσουμε και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να δούμε ότι τα ελληνοτουρκικά έχουν πλέον γίνει ευρωτουρκικά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία διαχρονικά. Ο κύριος Μπάιντεν, τον κύριο Ερντογάν. Διαχρονικά έχουν γίνει πια ευρωτουρκικά και όλες οι κυβερνήσεις έχουν βάλει ένα λιθαράκι και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και ας είμαστε επιτέλους στην πολιτική μεγαλόψυχοι σε κάποια ζητήματα και ότι εμείς και η Κύπρος είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα έχουμε σημαντικά περιθώρια από κοινού παρεμβάσεων. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να μείνουμε σε αυτό το πλαίσιο από το να λέμε τι δεν έκανε καλά σε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα η παρούσα ή η προηγούμενη ή προπροηγούμενη παρέμβαση, όταν έχουμε 50 χρόνια άλυτο ένα τόσο σημαντικό ζήτημα με λάθη. Ομολογουμένως λάθη, τα οποία έχουν υπάρξει σε όλη αυτή την πορεία. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε λοιπόν, στο εδώ και τώρα δηλαδή, και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Κατρούγκαλε, για συνολικά λοιπόν, γιατί τοποθετήθηκε η κυρία Κατρούγκαλε. Και ιδίως οι προτάσεις από τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις πρέπει πάντοτε να είναι ανάλογου ύφους με τη βαρύδα των γεγονότων. Δεν είναι μία ακόμη πρόκληση αυτό που γίνεται στην Κύπρο. Είναι προσπάθεια ολοκληρωτικού ενταφιασμού του Κυπριακού με την απομάκρυνση από τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Θα σας διαβάσω δήλωση του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, του κυρίου Ανδρέα Μαυρογιάννη, για να συγκρίνετε την ένταση της δική τους του δήλωσης με τη δική μου. Δήλωσε λοιπόν ο κ. Μαυρογιάννη σε δημόσια παρέμβαση, καμιά κοσαριά μέρες πριν, εισαγωγικά, αν δεν γίνει κάτι χτες, πολύ σύντομα θα είναι πολύ αργά για την αμόχωστο. Ο κύριος Κουμουτσάκος διαμαρτύρεται που είπα ότι δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση για το Κυπριακό. Είπατε ότι θυσίασε το Κυπριακό σε κάποιον βωμό και αυτό δεν το δέχομαι. Σας λέω, και νομίζω ότι Κουμουτσάκο, κάνατε λάθος σήμερα σας να το λέτε, λέω, κύριε Κουμουτσάκο. Σας λέω, κύριε Κουμουτσάκο, ένας Έλληνας πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν περιέλαβε μεταξύ των προτεραιοτήτων της ελληνικής διπλωματίας το Κυπριακό στη μέγιστη στιγμή που παρουσιάζουν τα κράτη τις προτεραιότητες της διπλωματίας του
στα Ηνωμένα Έθνη. Έκανε κάτι ο κύριος Μητσοτάκης όλο αυτό το τελευταίο διάστημα για το Κυπριακό, σε συνεργασία με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, που να περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη πρόταση σαν αυτές που καταθέσαμε εμείς? Η απάντηση προφανώς είναι όχι. Η συνεχής επικοινωνία, τα ταξίδια, επισκέψεις, ο συντονισμός, όλα αυτά δεν σας λένε τίποτα? Λοιπόν, η κινητικότητα των ταξιδιών, όταν δεν συνδυάζεται με συγκεκριμένες προτάσεις, είναι αυτό που ορίζει ο κύριος Νέδος στην πολύ σωστή κριτική του. Πρόκειται για αναβλητική ακινησία που βαφτίζεται κινητικότητα. Δεν είναι γραφείο ταξιδιών η καλή εξωτερική πολιτική. Είναι ουσιαστικές και στοχευμένες κινήσεις. Πάντως, κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε ακούσει παράπονα από τον κύριο Αναστασιάδη ότι δεν βοηθάει. Επιτρέψτε μου. Έχει καταγραφεί η παραμικρή αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία με την Ελληνική Δημοκρατία. Επιτρέψτε μου. Νομίζω ότι σήμερα έχετε ξεφύγει, κύριε Κατρούγκα. Πρώτα να σας πω, κύριε Κουμουτσάκο, ότι δεν έχει σημειωθεί, όσο γνωρίζω εγώ, παρόμοιο φαινόμενο διαφορετικών ανακοινώσεων από Αθήνα και Λευκοσία από αυτό που είδαμε όταν ανακοίνωσε η Αίγυπτος συμφωνία με το Ισραήλ για άλλη όδευση των αγωγών του φυσικού αερίου. Δεν φαίνεται σε αυτό το επίπεδο τότε να υπήρχε συνεννόηση. Το επιχείρημά μου όμως είναι ουσιαστικότερο. Τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Κυπριακό? Ζητήθηκε η σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, έστω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να υπάρχει συγκεκριμένη στάση της Ευρώπης. Και στην κυρία Γιαννακοπούλου, που λέει από την 50 χρόνια εθνική, παρακαλώ, μην με διακόπτετε, παρακαλώ. Στην κυρία Γιαννακοπούλου που είπε ότι 50 χρόνια είναι το Κυπριακό. Λοιπόν, εδώ έχουμε μέτρο σύγκρισης. Στο Κρανς Μοντάνα, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για πρώτη φορά ανατράπηκε ο κανόνας ότι κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φορά οι προτάσεις που έρχονταν για τη λύση του Κυπριακού ήταν κάθε μια χειρότερη από την προηγούμενη. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί η Ελλάδα πήρε τις ευθύνες που τις αναλογούν, όχι για να διαπραγματευτεί με την Τουρκία για ό,τι αφορά τα εσωτερικά της διακυβέρνησης της Κύπρου, αλλά για αυτά που την αφορούν ως εγκύτρια δύναμη για τις διεθνείς διαστάσεις, για την ασφάλεια. Αυτό που θα έπρεπε και τώρα να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντί να κρύβεται. Και βρέθηκε λύση, κύριε Κατρούγκαλε. Ειλικρινά δεν σας αναγνωρίζω σήμερα. Δεν είναι πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, ότι θέλουμε, μάλλον δεν θέλουμε εγγυήσεις, δεν θέλουμε παρουσία ξένων στρατευμάτων? Δεν είναι μια ακλόνητη ελληνική θέση ανεξαρτήτων κυβερνήσεων? Πάγια θέση της ελληνικών κυβερνήσεων ήταν πράγματι να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς των εγγυήσεων. Και η μόνη κυβέρνηση που το έθεσε αυτό ως προτεραιότητα για την επίλυση του Κυπριακού ήταν ακριβώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο Κρανς Μοντάνα. Τι είπε αυτό και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είπε το εξής πολύ απλό. Όχι, μιλάω εγώ, κύριε Κουμουτσάκο. Με τον κύριο Κοτζιά όταν ήταν υπουργός. Αγαπητέ φίλε, και του μιλάω εγώ, του δεν ακουγόμαστε όταν μιλάμε και οι δύο. Δηλώσεις μου και δηλώσεις τότε υπουργού, κυρίες Μπακογιάννη. Πάντως, συζητάγαμε για μιλάμε και οι δύο. Να τελειώσω. Ο κύριος Κοτζιάς δεν προχώρησε τίποτα συγκεκριμένο, κύριε Κατρούγκαλε. Μιλάω. Δεν υπήρξε πισωγύρισμα στις συζητήσεις στον Κρανς Μοντάνα. Έλεγα λοιπόν στο Κρανς Μοντάνα αυτό που είπε η Ελλάδα ήταν ότι εμείς διαπραγματευόμαστε με την Τουρκία δύο πράγματα που αφορούν τη διεθνή διάσταση του Κυπριακού, τα θέματα ασφάλειας, την άμεση κατάργηση των εγγυήσεων και να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο. Αυτό ως προτεραιότητα για την επίλυση του Κυπριακού δεν είχε ξανατεθεί. Και στο Κρανς Μοντάνα φτάσαμε... Αυτές είναι οι πάγιες θέσεις ελληνικής διπλωματίας, δεν είναι? Στο παραένα της επίλυσης του Κυπριακού. Θα σας στείλω δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη και δικές μου δηλώσεις από το 2007, αυτό είναι μια απόδειξη ότι όταν δεν επικρατεί η διπλωματία της ακινησίας, αλλά η προσπάθεια επιδίωξης λύσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως έγινε και με τις πρέσπες, μπορεί να βρεθεί λύση. Όταν αντίθετα παραδίνουμε στις καλένδες ή στις πρωτοβουλίες των άλλων, των ΗΠΑ, όπως το θέμα των πρεσπών, πραγματικά. Αυτά που έπρεπε να είναι δική μας προτεραιότητα,
Βρισκόμαστε μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα. Πάντως, κύριε Κατρούγκαλε, πριν μιλήσει ο κύριε Γιανακοπούλου, κύριε Κουμουτσάκος, για να κλείνουμε σιγά-σιγά, θέλω να πω ότι σήμερα πραγματικά με πολύ, με το ύφος σας, είστε πάντα έτσι χαμηλών τόνων, δεν χρησιμοποιείτε υψηλούς τόνους, έχετε πει πολύ σκληρά πράγματα για τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την Κύπρο και το Κυπριακό. Ουσιαστικά είναι σαν να λέτε πως το εγκαταλείπει το Κυπριακό η ελληνική κυβέρνηση, δεν δίνει τις μάχες που πρέπει, το έχει αφήσει έξω από την ατζέντα της. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πάντως, από τη φρασιολογία σας. Συγγνώμη, ας απαντήσει. Δες και τον τίτλο με τον οποίο συζητάμε το σύνορα. Ακούστε, ευχαρίστως να ανακαλέσω. Ευχαρίστως να ανακαλέσω. Δεν θέλω να καλέσετε εγώ. Σας είπε ο κύριος Κουμουτσάκος. Που κατέθεσε. Γιατί για το θυσιάζει το Κυπριακό. Γιατί αυτό που λέω είναι πεποίθησή μου. Προκαλώ όμως όποιον πιστεύει το αντίθετο να μου αναφέρει μία πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας αφήσουμε λοιπόν ότι το ξέχασε επειδή ήταν αφηρημένος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό ήταν κάτι που έγινε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι έτσι. Δεν λειτουργούν έτσι οι πρωθυπουργοί. Ας πούμε λοιπόν ότι δεν ήταν τυχαίο που ξεχάστηκε το Κυπριακό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Να θυμίσετε ότι πούμε λοιπόν ότι ήταν μια αφηρημένα τη στιγμή. Τι έγινε μετά για το Κυπριακό? Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μια πρόταση θέλω. Λοιπόν, ωραία. Βάλτε μια τελεία για να το σχολιάσουμε. Κυρία Γιανακοπούλου, και να κλείσει ο κ. Κουμουτσάκος. Παρακαλώ. Κυρία Γιανακοπούλου. Πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα νομίζω σε μία σειρά. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι μετά ουσιαστικά την άρνηση της πρότασης ΑΝΑΝ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στο Κρας Μοντανά ουσιαστικά υπήρξε ένα πισωγύρισμα. Να μας πει συγκεκριμένα ο κύριος Κατρούγκαλος τι ακριβώς ουσιαστικά υπέρ της λύσης του Κυπριακού έγινε στο Κρας Μοντανά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε τίποτα απολύτως μετά και από την απόρριψη της πρότασης ΑΝΑΝ. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρεωνόμαστε, σωρεύονται. Όσο πιο πολύ καθυστερεί να υπάρχει μία λύση, δυστυχώς οι καταστάσεις οδεύουν προς τη συγκεκριμένη, τέλος πάντων, λύσης. Και το θέμα είναι τώρα. Τώρα τι γίνεται. Εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορέσουμε δυνατά να αποκρούσουμε αυτή την απίστευτη πρόκληση Ερντογάν, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν είναι τι κάνουμε, κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Κουμουτσάκε, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, να κλείσει ο κύριος Κουμουτσάκος, παρακαλώ. Και η λύση είναι μόνο μέσα από την άσκηση διεθνούς πίεσης προς τον κύριο Ερντογάν μέσα σε ένα αρνητικό περιβάλλον διπλωματικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτόν τον καιρό. Λοιπόν. Πίεση λοιπόν και κινητικότητα από την Ελλάδα, κύριε, και από την Κύπρο. Για να σας ακούσουμε και εσάς. Είναι προφανές ότι σε μια τηλεοπτική συζήτηση δεν θα ανοίξουμε όλη την ιστορία του Κυπριακού ζητήματος. Πολύπλοκη, δύσκολη, με λάθη, με σωστά, με στιγμές ηρωισμού και με στιγμές δυσκολιών. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Κύριε Κατρούγκαλε, επαναλάβατε κάτι το οποίο είχε επιχειρήσει και ο κύριος Κοτζιάς να δημιουργήσει ως μύθο, ότι για πρώτη φορά ετέθη ως στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ως εγκυήτριας δύναμης, δημόσια και με έμφαση, το ζήτημα της απόρριψης του καθεστώτος εγγυήσεων και προστασίας, και καθώς επίσης το αίτημα για απομάκρυνση των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων. Είναι λάθος, είναι προκλητικό αυτό. Ανατρέξτε, έχετε ακόμα πρόσβαση, μπορείτε να είχατε και είχατε πάντως τους υπουργούς στα αρχεία του Υπουργείου των Εξωτερικών. Σας καταθέτω σήμερα λοιπόν κάτι που είχα στείλει στον κύριο Κοτζιά όταν πρώτη φορά το ανέφερε και του έστειλα μια επιστολή. Είχαμε ανταλλάξει επιστολές τότε. Ήμουνα επικεφαλής του κομματιού του τμήματος εξωτερικής πολιτικής Νέας Δημοκρατίας και το απέντησα με επιστολή, με συνημμένες τις δηλώσεις κυρίας Μπακογιάννη και τις δικές μου ως τότε εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, που είχαμε ξεκάθαρα θέση υπέρ της κατάργησης του καθεστώτος εγγύσεων ως παροχημένου και προβληματικού και πάντως δεν θα τέριαζε σε μια Κύπρο που θα ήταν μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από μια λύση και απομάκρυνση των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων. Αυτή είναι μια σταθερή και θέση που είχε αποτελέσει λοιπόν, επί ημερών, γιατί σας το καταθέτω προσωπικά, βασική και θεμελιώδη θέση λοιπόν της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της ελληνικής κυβέρνησης. Λοιπόν, όσον αφορά το τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και να κλείσουμε, το γεγονός του σταθερού, καθημερινού και ουσιαστικού συντονισμού και συνεργασίας με τη Λευκωσία είναι η απάντηση στην προσπάθειά σας να χωρίσετε τα δύο κέντρα του ελληνισμού, προσάπτοντας μόνο στο ένα μία αδυναμία ή μία έλλειψη δραστηριότητας. Ξέρετε, το γνωρίζετε πολύ καλά και από την προσωπική σας εμπειρία, ότι αυτό το ζευγάρι στην αντιμετώπιση του εθνικού θέματος της Κύπρου προχωράει μαζί.
Μάλιστα. Δεν υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές που να επιτρέπουν διαφορετική κριτική από την αντιπολίτευση, λοιπόν, είτε στην Αθήνα είτε στη Λευκοσία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις για τη συζήτηση που είχε πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Εγώ δεν έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε Κυπριακό σε τόσο χρόνο στην ελληνική τηλεόραση. Και είναι αλήθεια αυτό και συγχαρητήρια, κύριε Ξανάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις, λοιπόν, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε απόψε, έστω με τις διαφωνίες αυτές. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Εμείς θα μείνουμε εδώ και θα σας δώσουμε το λόγο αμέσως μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, επιστροφή στις παρεμβάσεις. Πάμε στους τηλεθεατές μας, τον κύριο Παπαδάκη. Θα ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, κύριο Ξενάκη. Μάλιστα. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Ξενάκη. Ορίστε. Μπορείτε να δείτε, εγώ ανήκω, είμαι συνταξιούχος βέβαια, και ανήκω στην κατηγορία των παλαιών συνταξιούχων με χρόνια υπηρεσίας παραπάνω από 30 χρόνια. Θέλω λοιπόν να μάθω. Πότε επιτέλους εμείς θα πάρουμε τα αναδρομικά, διότι όπως τα λένε κάθε τόσο που έρχεται και σε εσάς, είναι πάρα πολλά. Κύριε Παπαδάκη, θα σας απαντήσω. Ρωτήσαμε τον κύριο Χατζηδάκη πριν από λίγες μέρες που ήταν εδώ μαζί μας και είπε ότι πριν από το 16 συνταξιούχοι δεν μπορούσε να μας πει με ακρίβεια, έτσι νομίζω, την ημερομηνία. Θα το μάθουμε αυτό στο τέλος του μήνα. Δεν θα είναι στο τέλος του μήνα. Θα το μάθουμε, πιστεύω, στο τέλος του μήνα, αν θα είναι τον Αύγουστο ή αν θα είναι τον Σεπτέμβριο. Θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά το 16, 27 Ιουλίου. Για τους πριν το 16, έτσι δεν είναι? Πριν το 16, ναι. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Καλό βράδυ. Πάμε στον κύριο Ξένο. Καλησπέρα, κύριε Ξένο, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Παρακαλώ. Και καλησπέρα και στους συνεργάτες σας. Παρακαλώ. Ήθελα να πω για τον κορονοϊό, αλλά θα τα αφήνω για άλλη φορά που θα σας πάρω. Το εξής, με έχει εκνευρίσει η εξής διαδικασία. Βλέπω πολλούς υπουργούς, νομικούς, δημοσιογράφους, δημοσιογραφολόγους. Το είπε και απόψε ο κύριος Σταϊκούρας, βέβαια, το κάθε μέρα το ακούω. Η φράση «κοιτάξτε να δείτε». Μου είναι κατανόητη αυτή η φράση. Η απλή ερώτηση είναι «προσέξτε να καταλάβετε». Τι είπα, δηλαδή, το ακούω δηλαδή από το πρωί με το βράδυ και με εκνευρίζει. Όπως με εκνευρίζει και μια άλλη φράση, που θα σας θυμώ, που λέει «πάτε σκύλια, λέστε και αλεστικά μην δίνετε». Το λέω, το ακούω συνέχεια η φράση. Λέγεται αυτό το πράγμα που λέτε, πάτε σκύλι, πάτε άλογα και αλέστε, οι αλεπούδες, δεν ισχύει. Αυτό λέγεται σολικισμός. Ήμουν στο γυμνάσιο εγώ που το λέγε ο φιλόλογος, θα τη λέγονται σολικισμός. Σολικισμός, σωστά. Δηλαδή απλά δεν μπορεί η φράση, αλλιώς δεν την πω όμως. Λοιπόν, και να γελάω. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Έχετε δίκιο πάντως. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε ακούγονται και χειρότερα. Πάμε στον κύριο Γερογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Γερογιάννη. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Κύριε Ξενάκη, προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά προσπαθώ. Οι συγκεντρωθέντες προημερών στις πλατείες είναι τριών ειδών αρνητές. Ένα ποσοστό είναι οι υπερατομιστές που ξέρουν μόνο δικαιώματα και υποχρεώσεις μηδέν. Ναι. Ένα άλλο ποσοστό είναι οι βαρεμένοι. Και ένα άλλο ποσοστό είναι οι φανατισμένοι κομματικά. Αν ρωτήσεις τους πρώτους, θα σου πούνε με ενδιαφέρει το δωμάτι μου και ας πάνε όλοι. Λοιπόν, εγώ θα του έλεγα, αν πεθάνουν άλλοι, να ψοφίσει αυτός. Δεύτερον, οι βαρεμένοι θα πούνε αυτό που είπε ένας στο δρομοκαίτη, όπου το ρώτησε ένας συναδελφός σας, γιατί σκότωσε τη γυναίκα. Αφεντικό είμαι, ότι θέλω κάνω, είπε. Και οι τρίτοι, οι φανατισμένοι, θα πούνε ότι εγώ δεν βοηθάω το Μητσοτάκη. Εγώ είμαι Πασόκ, βέβαια, δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπω τα πράγματα έτσι. Και είναι λάθος να εργαλειοποιούμε τους Μακεδονομάχους για να μειώσουμε το μέγεθος της κακής συμφωνίας των Πρεσπών. Αν ήταν οι Μακεδόνες το 1912 μαζί με τον Βενιζέλο, η μισή Μακεδονία θα ήταν Βουλγάρικη και άλλη μισή θα ήταν Σλάβικη. Εγώ είμαι ιδιώτης. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα σας. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Ρόνη. Καλησπέρα σας, κυρία Ρόνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Ήθελα να ρωτήσω σας παρακαλώ τι γίνεται με τις επικουρικές συντάξεις. Ο σύζυγός μου έχει πεθάνει τώρα και 2 χρόνια και επικουρική σύνταξη δεν έχω πάρει. Και που παίρνω να ρωτήσω δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο. Μία φορά το σήκωσε μια και υπεύθυνη μάλλον και λέει είναι αόριστα, δεν ξέρουμε τίποτα. Η χειρία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα πάρω καμιά σύνταξη ή θα την πάρω με το θάνατο.
Επικουρική του συζύγου εννοείται. Της κυρίας. Ναι, ναι, της κυρίας. Ναι, του συζύγου. Ναι, ναι. Δεν το ξέρω. Αρώνης Κοσμάς ήταν ο σύζυγός μου. Μάλιστα, δεν ξέρω να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε μια κουβέντα για τις συντάξεις τις επόμενες μέρες, θα προγραμματίσουμε και θα το κουβεντιάσουμε τι γίνεται και με τις επικουρικές κυρίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αρώνη. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Πάμε στην κυρία Λόλου. Καλησπέρα σας, κυρία Λόλου, σας ακούμε. Κυρία Λόλου, από την Κλειφάδα. Α, πάμε στην κυρία Τσάκου. Καλησπέρα σας, κυρία Τσάκου. Νομίζω ότι μπορούμε να σας ακούσουμε το εγάλαιο. Παρακαλώ, κυρία Τσάκου. Κυρία Τσάκου. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ακούμε. Αχ, βγάλτε το όνομά μου όμως. Ορίστε. Βγάλτε το όνομά μου, σας παρακαλώ πολύ. Το δεν χρειάζεται, δεν ξέρω, με ακούτε. Σας ακούμε, κυρία μας, λοιπόν, σας ακούμε. Το έχουμε τα στοιχεία, σας πέστε μας, τι θέλετε να πείτε. Δεν θέλετε. Δεν ξέρω, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέστε μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να μου πείτε για τους πληστηριασμούς που γίνονται συνέχεια και βγάζουν ένα παιδί άνεργο στο δρόμο. Τι γίνεται τους πληστηριασμούς. Για το σπίτι. Ναι. Έχουν απελευθερωθεί, νομίζω, όχι. Δεν με ακούτε λιγάκι. Σας ακούμε. Του καλοκαιριού. Και αυτό οι συνάδελφοι προσπαθούν να σας απαντήσουν. Ναι, το περιμένετε. Δεν έχει ξεκινήσει για εσάς. Το περιμένετε από το Σεπτέμβριο. Φοβάστε ότι θα γίνει. Δεν έχει ξεκινήσει γιατί έχουν παγώσει. Ακούσατε ότι αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει μέχρι το Σεπτέμβριο, αλλά αναμένεται από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει. Θα έχει κάποιο συγγενή που έχει λοιπόν, πρώτη κατοικία με πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω από το όνομα. Πάμε στην κυρία Μεγαρχιώτη. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα ενίκια για τα ξενοδοχεία. Ο ενοικιαστής έχει κάνει μια επινοικίαση πάνω στην ταράτσα. Και εμείς δεν έχουμε πάρει κανένα ενίκιο. Έχει βάλει χερέα κινητή τηλεφωνία. Α, μάλιστα. Είναι από τις περιπτώσεις που είπε ο κ. Σταϊκούρας. Όχι, άλλο είναι αυτό. Ναι, έχει επινοικιάσει το χώρο. Ναι, σε εταιρεία που τηλεφωνήσει σαν έσοδο και να μην μπορεί να πάρει την επιδότηση. Τηλεφωνία. Και εμείς δεν έχουμε πάρει δραχμή. Όχι, δεν έχει πάρει από την μίσθωση που έχει κάνει ο ενοικιαστής με την εταιρεία, όχι από τις αποζημιώσεις. Ναι. Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι νομικό θέμα. Σε δικηγόρο πρέπει να πάτε. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Ξέρετε, θέλω να σας πω ότι πολλά από αυτά τα ζητήματα στα οποία μας βάζουν οι τηλεθεατές απαντώνται και μετά την εκπομπή, από τον Γαβρίλο Χαλκιώτη στην εκπομπή που θα ακολουθήσει. Αυτό όμως νομίζω πως είναι νομικό θέμα. Μπορείτε να προσφύγετε και στην τοπική περιφερειακή ενότητα, αλλά έχει ένα παράβολο 100 ευρώ λοιπόν, που το πληρώνετε αν δεν ευσταθεί καταγγελία. Αν ευσταθεί, δεν το πληρώνετε. Λοιπόν, το παίρνετε πίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Τόσο μπορούμε να βοηθήσουμε προς τον παρόν. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αλεξάνδρου. Καλησπέρα, κύριε Αλεξάνδρου, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα για να πω και το παράπονο το δικό μου. Να το πείτε. Όταν χρωστάω στο κράτος, πληρώνω τη δόση με τον ανάλογο τόκο. Το κράτος ποτέ τόκο. Όταν το κράτος μου χρωστάει Συμβούλιο Επικρατείας στα αναδρομικά 10 χρόνων και μου δίνει 11 μήνες μόνο άτοκα και τα φορολογεί. Με ποια λογική ο κύριος Σταϊκούρας που αποφάσισε. Οι βουλευτές, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, οι υπάλληλοι της Βουλής, οι σύμβουλοι, μάλιστα, δεν θα πρέπει και αυτοί να παίρνουν το μισό μισθό τους. Αλεξάνδρου, μόνο οι συνταξιούχοι, ένα λεπτό, μόνο οι συνταξιούχοι πρέπει να πληρώσουν την κακοδιαχείριση των κυβερνώντων τόσα χρόνια. Λοιπόν, να πω εγώ απλώς συμπληρώσω ότι έχετε χίλια δίκια ότι το κράτος πάντα έτσι λειτουργεί. Δηλαδή, εντόκος αυτά τα οποία του οφείλονται, ατόκος και φορολογημένα, όπως είπατε και εσείς, αυτά τα οποία εκείνο οφείλει. Δυστυχώς, έτσι είναι, ακουστήκατε δημοσίως. Δεν το ρωτήσαμε αυτό τον κύριο Σταϊκούρα, ήταν πάρα πολλά που πρέπει να τον ρωτήσουμε, δεν το ρωτήσαμε. Ναι. Σε μια άλλη ευκαιρία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και να κλείσουμε, νομίζω, με τον κύριο Αλεξάνδρου. Καλησπέρα, κύριε Αλεξάνδρου. Με τον κύριο Σαρμά, συγγνώμη. Καλησπέρα, κύριε Σαρμά, σας ακούμε. Κύριε Σαρμά, σας ακούμε. Ναι, ναι, κύριε Ξενάκη. Παρακαλώ, σας ακούμε, ναι. Κύριε Ξενάκη, καλησπέρα. Γεια καλησπέρα σας στο πάνελ. Κύριε Ξενάκη, ακούγοντας χθες τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, εξοργίστηκα. Mm. Είναι δυνατόν ο πρόεδρος, αντί να προσπαθήσει να πείσει και να παρακινήσει τους ανεμβολίαστους νοσηλευτές να εμβολιαστούν με τα λεγόμενά του να ρίχνει νερό στο μήλο των αντιεμβολιαστών? Επίσης θα ήθελα να πω πού είναι οι συνδικαλιστές, ΑΔΕΔΗ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ, ΜΕΤΡΟ
ιδιωτικού τομέα συνδικαλιστές να βγουν να πούν κάτι για να ενθαρρύνουν και να παρακινήσουν δημοσίους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, ιδιωτικούς υπαλλήλους να πάνε να εμβολιαστούν. Πού είναι όλοι αυτοί που για ψήλου πίδημα ξεσηκώνουν τον κόσμο και σήμερα σιωπούν? Μάλιστα. Η προσπάθεια για το χτίσιμο της ανοσίας, κύριε Ξενάκη, είναι εθνική και δυστυχώς κάποιοι σιωπούν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαρμά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ακουστήκατε πολύ καθαρά και πολύ δυνατά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς όλους που είστε μαζί μας. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί ο Γαβρίλος Χαλκιώτης, μπορείς να το σώσεις, που νομίζω ότι δίνει στις εκπομπές του απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα τα οποία μας βάλατε σήμερα, αλλά και σε αυτά που μας βάζετε καθημερινά. Οπότε μην φύγει κανείς. Θα πάρετε απαντήσεις. Εμείς θα είμαστε αύριο στις 10 παρά 10 εδώ με τις παρεμβάσεις. Καλή συνέχεια. Καλό